Καλημερούδια, καλημερούδια, καλημερούδια. Είναι η Τρόικα. Ξεκινάμε εδώ και τώρα. Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Σωτήρης Δασκαλάκης, Μάριος Ασλαμάς και κάπου στα αζήτητα Χρήσανδρος Σαλτίδης θα μας επισκεφθεί, αν φιλοτιμηθεί, την ερχόμενη εβδομάδα. Θα πάμε μαζί στο επόμενο διωράκι, εδώ στο Λίμπρο της Καρδιάς, 107,4. Μαζί μας έχουμε τις Rumen Calls. Μας στηρίζουν την πρώτη ώρα της εκπομπής. Στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκης βρίσκουμε αυτές τις calls. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2317192229 και στο rumen.gr. Η κατασκευαστική δύναμη, power που λένε και στα γαλλικά, με εμπειρία και τεχνολογία από το 1964. Διαβάζοντας τη χορηγία, είναι η χορηγία η οποία μας προσφέρει και τα μηνύματα. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας, τουλάχιστον για την πρώτη ώρα της Τρόικας, εδώ πέρα στο Λίμπερο της Καρδιάς σας. Και πώς μπορώ να αποχωριστώ τον Μάριο τον Ασλαμά, μια και αύριο δεν θα είμαι εδώ και ο Μάριος θα λείπει από Δευτέρα για τις επόμενες 76 ημέρες, έτσι, οι διακοπές του. Πρέπει και αυτός. Τιμωρία θα λείπει. Ναι, τιμωρία, τιμωρία. Θέλω έτσι πολύ καλοκαιρινά κομμάτια κτλ. Μονοφόνιξ σου βάζω τώρα, Καλιφόρνια Dreaming. Σε υποδέχομαι σήμερα εδώ πέρα για το τελευταίο διωράκι τη σεζόν. Όχι τη σεζόν, εντάξει. Διωράκι, λέει ο Ρόλο. Είμαστε πολύ καλοί στο. Την τρίτη ώρα, στα λέει πολύ καλή. Α, την τρίτη ώρα. Τρίτη ώρα, ναι. Αφιερωμένο σε Μάριο Ασλαμή να περάσει όμορφα, μια και αύριο δεν θα είμαι εδώ πέρα μαζί του. Και από Δευτέρα θα νομίζει ότι πάω Καλιφόρνια, ρε φίλε. Ναι, γιατί όχι, ρε φίλε. Μπορεί να πας και το κρύβεις. Ναι. Διόλο πιθανό. Το άλλο θα μπει μετά και το θέμα, το βασικό θέμα της εκπομπής για σήμερα. Έτσι. Εννοείται. Όπως το κάνουμε κάθε χρόνο. Εννοείται. Με κατεβασμένα τα αυτιά, βέβαια. Όχι τώρα να μπει για να το ξεχαστούν. Α, τώρα. Τώρα για να κερδίσουμε χρόνο. Γιατί δεν είμαστε πολύ απλωμένοι σήμερα. Αν και πάλι κάναμε μαγικά εδώ πέρα, έχουμε βρει διάφορα. Και ο Παναγιώτης φαντάζομαι και εγώ. Και κρατάω για κάποια για αύριο. Είσαι εσύ. Το τηλέφωνο θέλω. Σ' αγαπώ. Είσαι ο Μιχάλης ο Φωτιάδης ο αυθεντικός. Σε λατρεύω. Σε παραδέχομαι. Τι μου η μαρμίτα, τι μου το δίνεις. Μαρμίτα είμαι εγώ. Σε λατρεύω. Λοιπόν, αυτά. Διαγωνισμός σήμερα να δώσουμε έτσι γυαλάκια σκέτα. Και δεν δίνουμε. Α, γνωρίζει κάποιος, αν σήμερα κρέμα στα παπούτσια του Πελέ. Κουιζάρα, για πάμε. Σε φιλικό εναντίον ποια ομάδα. 1971, σαν σήμερα. Τελείωσε. Σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Δεν έχω κάτι άλλο. Κουίζ, τίποτα. Μην κρατάστε χωρί κουίζ. Τι είναι αυτό τώρα, βάλτε σαν κάτι άλλο. Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ασχολούμαι. Δεν είναι κάτι. Δεν είναι κάτι. Δεν ξέρει κάποιο. Για να βάλουμε άλλο, α το βάλει, θα το ξέρει. Περίμενε. Δεν έχουμε μηνύματα, μα πάει καντεμιά. Α, ναι, σωστά. Ναι, κάτσε. Βάλε και πέρα ανανέωση. Αλλά πρόσεχε τι ανανεώσει, έτσι. Πολύ ωραία εσύ. Σε έκοψα τώρα και δεν μου αρέσει αυτό. Δεν πειράζει, California Dreaming. Λοιπόν, αδέρφια, άντε μπες στο California Dreaming και να βάλουμε το θεματάκι. Άκουγα αυτό το υπέροχο άσμα. Μπορούμε να φάμε και μια πιτσούλα. Όχι τώρα, αλλά λίγο αργότερα. Σε τρεις ωρίτσες από τώρα μπορείτε να καλείτε στην πίτσα Mr. Gold. Πού είναι αυτή, ρε Πανάγο, Σικές. Μεσολογίου 2, ακριβώς μετά το γήπεδο του θρυλικού ΒΑΟ. Delivery στο 62-85-86 από 1 το μεσημέρι και μέχρι και 1 το πρωί. Σικές, Νεάπολη, Εμπελόκη, Πολύγνη, Μετέρα και στο κέντρο μένετε εκεί πέρα. Μπορείτε να παραγγείλετε μία εκ των προσφορών που υπάρχουν στην πίτσα Mr. Gold, όπως 3 πίτσες μεγάλες 93 εκατοστά μόνο 12,5 ευρουλάκια. Τσάμπα, πράμα, πίτσα Mr. Gold, California Dreaming, μια μια. Ναι, πού είναι το κομμάτι. Πάει ξεπέτα. Περιμένω, το κομμάτι δεν ακούω. Χαμένα. Βάζει και χέρι. Κι άλλο έχω μετά, περίμενε. Τρία κομμάτια έχω διαλέξει. Κατάλαβα. Πρώτη, Δευτέρα. Είναι κανένα που είναι στην τρίτη ταχύτητα. Να ξέρουμε. Βάλε το άλλο. Αν είναι κανένα που να είναι στην τρίτη, δεν ξέρω. Έλα, μπορεί τώρα. Ωραία. Και τσέρτς, και τσέρτς σου έχω, άμα θέλεις. Και τσέρτς. Σου λέω. Αυτό είναι δικό μου. Δικό μου είναι. Πρώτη. Τι, αυτό να είναι δασκαλάκι, τα παρατάω όλα. Τα φεύγω από ξεκινάει η άδεια μου από σήμερα. Έχει δεν φεύγει. Μα τρομάζει τώρα δηλαδή. Σαλαλά, τι άλλο. Πιο καλοκαιρινή δροσερή μουσική δεν μπορούσα να σου βάλω. California Dreaming, το όνειρο δηλαδή να πα εκεί πέρα. Στην Καλιφόρνια. Την Καλιφόρνια την καλή κάτι. Δεν λε, ρε φίλε. Ναι, το California Dreaming δεν άκουσα. Έτσι είναι, χωρί λόγια, ρε φίλε. Καταλαβαίνω τη μουσική, ρε φίλε. Άλλο, η ταχύτητα, ναι. Δεν με ενοχλεί το instrumental. Με ενοχλεί η ταχύτητα. Σαλαλά. Φεύγω η χαρά μου. Είναι Καλιφόρνια, τα ακούνε. Όλοι οι ρόκερ στην Καλιφόρνια. Μα ό,τι και αν βάλω το θίγεις. Δηλαδή... Σωτήρι, έχουνε κάψει τις σανίδες όλοι. Ωραία, παραδέχομαι, υποκλίνομαι. Τι άλλο να κάνω, φίλε. Όχι, υποκλίνομαι. Πιο καλοκαιρινά, δεν κάνω. Υποκλίνομαι, περίμενε, υποκλίνομαι.
Και θέλω να πεις από ποιους είναι διασκευή το California Dreaming. Από... δεν θυμάμαι. Ναι, Μονοφόνικς. Ναι. Από Μονοφόνικς. Ναι. Ναι, φίλε, μπαντάρα. Ναι. Μπαντάρα. Και τους έχουμε δει βέβαια στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη μας. Έχει γίνει χαμός. Πότε? Και εδώ δίναμε προσκλήσεις. Σοβαρά. Δίναμε όταν. Ήμασταν με. Πρέπει να είναι το καλοκαίρι που είμαστε εδώ με κόλκα. Και δεν βρέθηκα δηλαδή, εγώ εκεί δηλαδή, πάνω να παίζω μαζί τους. Δηλαδή χωρίς Παόκτσι. Έγινε χαμός. Έγινε χαμός. Στο Τιμόνι Αριστών. Λαϊβάρα. Παίξανε σχεδόν 2 ώρες. Άντε. 2 ώρες παρακάτι και. Δεν είναι αυτό. Γι' αυτό λαϊβάρα. Γενικά οι Αμερικάνοι παίζουν πάρα πολύ. Πολύ 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 ωραίο live, πολύ πολύ κεφάτο, πραγματικά καλοκαιρινό, 1000 μπράβο, δεν το ήξερα εγώ, το ομολογώ, τη διασκευή αυτή, υπέροχη, που έβαλε ο Παπ, του California Dreaming από τους Monophonics. Νομίζω ότι θα κάνει αρκετά υπερήφανους τους Mamas and the Papas. Χρονοτριβείς όμως, βέβαια βάζει το θέμα το βασικό, ξέρεις ότι έρχεται φάπα. Σωτήρη, όταν με την ησυχία σου, take your time, από Offspring, California. Είναι και μια παρένθεση ότι είναι μεγάλες 5-6 λέξεις ο τίτλος, αλλά δεν, το καλύφθα στο βγάλει. Offspring, California. Ή Weezer, το Island, για να μυρίσει λίγο Αμερική, γιατί αυτά εδώ πέρα είναι, δεν είναι Αμερικάνικα, είναι λίγο μπασταρδάκια αυτά, όλα που ακούμε. Λοιπόν, καταρχάς περιμένουμε από όσες και όσους επιστρέφουν τώρα ή έχουν ήδη φτάσει από το live των Cure. Α, γυρίσαν, ναι. Να μας ενημερώσουν πώς ήταν το live των Cure. Περιμένουμε να μας δώσετε εντυπώσεις. Τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε. Εγώ θα πω σε λίγο τι μου είπε καλός φίλος από τη γειτονιά, ναι. Για τις εντυπώσεις που του μετέφερε η φίλη του Δανέζα, αν δεν κάνω λάθος, που τους είδε σε ένα από τα πιο σπουδαία φεστιβάλ που γίνεται το καλοκαίρι στην Ευρώπη, το Roskilde, που γίνεται στην Δανία. Και είχα την τιμή κάποια στιγμή, σε ανύποπτη χρονική στιγμή, να γνωρίσω τον τύπο που το έτρεχε, τουλάχιστον τότε, μαζί με τη γυναίκα του και την κόρη του, οι οποίοι στον ηλεκτρικό στην Αθήνα, ναι, φύγαν από τα νησιά. Καλά, πεις κουβέντα στον ηλεκτρικό με Δανό. Φύγαν από τα νησιά, πήγαν στην Αθήνα και πηγαίναμε και οι δύο, η οικογένειά του και εγώ, με τον ηλεκτρικό, πηγαίναμε προς το ΆΚΑ, όπου έπαιζε η Avril Lavigne. Και η κόρη του, ναι, είναι ίδια. Ίδια. Η Avril Lavigne. Άντε, ρε. Και πιάνουμε κουβέντα, ναι, μου δίνει την κάρτα του. Ναι. Ήταν ο τύπος. Πού την έβαλες? Ένας διευθυντής, δεν ξέρω τι, στο Roskilde. Άντε. Και έχω πάθει σοκ. Πρώτη φορά μην το λες αυτό. Κάπου την έχω. Αυτό πότε έγινε? Πότε έγινε? Πότε έπαιξε η Avril Lavigne εδώ πέρα? Εσύ ξέρεις, εγώ ξέρω. Το 2000. Πρέπει να ήμουν στο Μετρόπολης. Άλλη μια ιστορία του ΕΣΟΠ. Πρέπει να έγινε το 8. Τη μαθαίνω μετά από 11 χρόνια. Ή 7 ή 8 ή 9. Καλά, δικά συλλούν, εντάξει, οκ. Το κοριτσάκι, ίδιο η Avril Lavigne. Εσύ να μου το έχει πει αυτό το πράγμα. Ίδιο η Avril Lavigne. Το έχω αναφέρει στον αέρα. Στον αέρα. Το έχω αναφέρει στον αέρα. Δεν ήσουν εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε μια μουσική ανάσα και δίνουμε το βασικό μας θέμα της σημερινής εκπομπής. Ίσως και το μοναδικό θέμα της σημερινής εκπομπής. Λοιπόν, το βάζουμε κάθε χρόνο. Το βάζουμε κάθε καλοκαίρι. Να πω την αμαρτία μου, θα το κάποιο λόγο ξεχάσει. Μου το θύμισε ο Παναγιώτης προχθές. Ότι είναι, ότι μυρίζει. Οπότε το βάζουμε σήμερα. Λοιπόν, καλοκαιρινές διακοπές. Με ποιον από τους δύο θα ήθελες να πας τις βασικές σου καλοκαιρινές διακοπές? Όχι ένα διήμερο. Ναι. Ένα τριήμερο, ένα σφινάκι. Να πει φέτος θα πάω με τον Ασλαμά. Τις βασικές. 7 μέρες με τον Ασλαμά. Τις βασικές, ναι, καλοκαιρινές διακοπές. Ή Μάριο Ασλαμά ή Παναγιώτη Παπαδόπουλα με τις ίδιες συνθήκες γύρω-γύρω οικονομικές. Ναι. Δηλαδή. Πληρωμένα από εμάς. Δηλαδή, πληρώνει ο Παναγιώτης. Κούτρα όλα. Πας μαζί του. Για να είναι οι συνθήκες ίδιες. Διαλέγεις με μένα, πληρώνω εγώ. Για να μην πει το οικονομικό. Για να δούμε ποια θα έρθει μαζί σου. Εντάξει. Περιμένουμε από σένα που ακούς. Είσαι κορίτσι. Είσαι αγόρι. Wow. Είσαι bi. Είσαι straight. Είσαι gay. Όπως να είσαι, δεν μας νοιάζει. Δεν μας νοιάζει. Ναι. Με ποιον διαλέγεις να πας τις βασικές σου καλοκαιρινές διακοπές? Εσύ αποφασίζεις. Σου λένε φέτος 10 μέρες πας ή μόνο με τον Παπαδόπουλα ή μόνο με τον Ασλαμά. Και αν θέλει το γιατί, έτσι. Δεν υπάρχει θέλω 3 μέρες με τον ένα, 7 μέρες, 5 μέρες. Χαζά, δεν έχει χαζά. Διαλέγεις. Διαλέγεις. Ή τον έναν ή τον άλλον. FM κενό μήνυμα. Αποστολή στο 54-526. FM κενό μήνυμα. Αποστολή στο 54-526.
Φίλε, βάλε κάτι άλλο. Δεν πρέπει να κοιμήθηκα τέλος. Δεν πάω διακοπές πιθανά. Θα μείνω εδώ πέρα. Δεν έχει. Θα μείνω εδώ. Βάλε αυτό που ζητήσει. Λοιπόν, κάνεις. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Άρχισε ο πόλεμος. Μας ξεπαρθενιάζει εσεμεσικά. Μας ξεπαρθενιάζει εσεμεσικά αυτός ο οποίος σε ψέμα έκλεισε. Αλλά προσέξτε, το μήνυμά του, όπως και το 501, ήρθε περίπου ένα λεπτό πριν τελειώσει η εκπομπή. Μετά την αποφώνησή μας. Α, ναι, σωστά, ναι, μετά. Ναι. Μετά, δεν τα είδες. Εσύ, ναι, 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 ναι. Εσύ πρέπει να είσαι στην Καλαμαριά. Όχι, αφού σ' άκουσα να λες, κοίταρε τώρα το στέλνει ρε εσύ. Εσύ πρέπει να είσαι στην Καλαμαριά. Ήρθε κι άλλο. Α, κι άλλο. Ήρθανε όταν εγώ εδώ πέρα είχα μείνει. Δεν μάζευα τα πράγματα. Γάμω, λοιπόν, πάμε λίγο. Ένα από τα πιο όμορφα καλοκαιρινά κομμάτια όλων των εποχών ανήκει στους θεούς Offspring. Green Day και Offspring είναι καλοκαίρι. Είναι Καλιφόρνια, τόσο απλά. Είχαμε την τύχη να τους δούμε και ήμασταν φυσικά εκεί πέρα μαζί με τον ακροατή, το Φίδη, τον Παοκτσί, σε ένα από τα δύο καλύτερα live στην Ελλάδα όλων των εποχών. Το άλλο ανήκει και εκείνο σε αμερικάνικη μπάντα, στον ίδιο χώρο, στη Μαλακάσα. Σαμπρίνα έβαλε. Άρα ρε Βιθούλη. Κομμάτι που το ακούς και ανεβαίνει στην σανίδα, κάνεις καμάκι, που θυμίζει μόνο μα μόνο Καλιφόρνια, τόσο μα τόσο απλά. Διαβάζουμε το σημερινό μήνυμα για να μας πάει καλά και μετά το χθεσινό του, του 472. Μουσικούλα λίγο. Αντώνη, το μήνυμά σου μόλις ήρθε τώρα, τώρα το βλέπω. Τώρα, τώρα μόλις, τώρα, τώρα. Και πού πήγε το μάτι μου, Παναγιώτη? Πουλούσα. Lucas American Graffiti. Σε λατρεύω. Σε λατρεύω. Από τις ταινίες που μου έκαναν αυτό που είμαι. Άντε. American Graffiti, αυτό. Αυτό. Φαντάζομαι την ταινία τη λέγεται τον Πάο. Δείτε το American Graffiti. Δείτε το American Graffiti. Δεν υπάρχει. Το soundtrack το έχω σε κασέτα, σε βινίλιο, σε CD, στις θιάς μου το κέρατο, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ταινία. Αστερώες απαντού και Καλιφόρνια. Και ιστιοσανίδες και σανίδες σερφ μάλλον και τα αυτοκίνητα εκείνα τα κοντά πίσω ανοιχτά και πόνος, λύπη, teenager, κλάμα, μπέργκερ, παγωτά στην παραλία, αυτά. Αμερικανιά 50's. Είπαμε, όλα ξεκίνησαν στη γη το 1955. Εκείνη τη χρονιά ξεκινάνε όλα. 1955. Εκείνη, αυτή είναι η χρονιά που ξεκίνησε να γυρίζει ο πλανήτης. Μέχρι τότε, καλά λέγανε κάποιοι, ήταν επίπεδοι και δεν γύριζε. Το 55 έγινε στρόγγυλη και γυρίζει. Τόσο μα τόσο απλά. Το American Graffiti, το soundtrack, πρέπει να υπάρχει σε κάθε σπίτι που λέει ότι ανοίξει τον δυτικό πολιτισμό και την ταινία. Πρέπει να τη δει όλος ο πλανήτης από 30 φορές. Από 30 φορές, όλος ο πλανήτης. Ειδικά αυτοί που τολμάνε να βάζουν βόμβες στον δυτικό κόσμο. Κρίμα, ειδικά αυτοί. Κρίμα, ρε Αντώνη Κασάνδρου, είσαι και αριστερός. Θα πουλούσε όλη την ψυχή μου στο διάολο να υπήρχε γη. Ντρέπεσαι καθόλου, ρε. Άλλα μας στέλνεις άλλη φορά, άλλα μας στέλνεις τώρα. Λατρεμένος. Λατρεμένος. Η ταινία όλη. Θα το διαβάσουμε τώρα, Αντώνη. Ναι. Όλη η ταινία εκτελήσεται σε μία βραδιά. Όλη η ταινία είναι μία βραδιά. Και φυσικά. Πρωτοεμφανίζεται εκεί ο Θεός, ο ένας, ο μοναδικός, ο αξεπέραστος, νομίζω τότε είναι 20 ετών στην ταινία, αν δεν κάνω λάθος, Ρίτσαρντ Ντρέιφους. Δεν υπάρχει. Ρίτσαρντ Ντρέιφους. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει απάντηση ευρωπαϊκή στο Ρίτσαρντ Ντρέιφους. Τόσο απλά. Λοιπόν, 4.32 μας και παρθενιάζει λέγοντας, καλημέρα. Η καλύτερη διασκευή στο California Dreaming είναι του Lee Moses. Ακούστε το λιγάκι. Ωραία, θα το βάλουμε. Θα το βάλουμε. Ναι. Με φόβο. Το όχι, λέω. Όχι, εγώ χωρίς φόβο. Με φόβο. Είδες. Το λέω. Έβαλα τραγουδάκι, τσίκι 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 τσίκι, κυλάει το πράγμα. Κατάλαβες. Νομίζω ότι η καλύτερη διασκευή στο California Dreaming είναι Mamas and the Papas. Το California Dreaming. Πολύ απλά. Εντάξει, ωραία, θα το ακούσουμε. Μπορεί και να την ξέρω. Του Παπ δεν την ήξερα. Από τους μόνο. Μπορεί να την είχα ακούσει. Είναι επειδή δεν είσαι ψαγμένος μουσικά, εγώ ναι, τα καταφέρω. Ναι, ναι, ναι. Όχι, είσαι. Σε αυτά τα χαζά. Είσαι. Τα χαζά! Μην αποφεύγετε, παιδιά. Πείτε μου ποιο θέλετε να πάτε διακοπές. Ανά Καραμαλή, ωραία εμφάνιση, αλλά είναι. Α, τώρα σ' αρέσει. Η κόρη της, το κοριτσάκι. Τώρα σ' αρέσει. Πριν 5 χρόνια έλεγες το βλέμμα της Αγγελάδας. Λοιπόν, προσέξτε τώρα ποια είναι τα δύο μηνύματα τα οποία ήρθαν ψε ενώ ο Παπαδόπουλας βρισκόταν ήδη στην Καλαμαριά. Δεν κάνω πλάκα. Εγώ ήμουν εδώ μέσα, απλά έμεινα επειδή καθυστέρησα με κάτι, κάτι σημείωνα. Κάτι, ναι. Και τα βλέπω και τα σημειώνω. Μπράβο, Μάρια. Πρώτο τελευταίο του 501 και τα δύο, και τα δύο έχουν να κάνουν με τον James Bond και την εποχή του. Α, ναι. Του 501 του Παοκτσί, το διαβάζω. Πριν το διαβάσεις, για να σου πω ότι ήμουν εδώ. Λες,
Τώρα που έφυγε ο Σότος έπρεπε να διαβάσω αυτό το μήνυμα. Είναι όχι, άλλο είναι αυτό. Άλλο είναι αυτό. Αυτό είναι άλλο, αυτό που το προλάβαμε. Το προλάβαμε. Ναι. Αυτό είναι άλλο τώρα. Λοιπόν. Α, ναι, 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 sorry αυτό. Άρχισε τις συγγνώμες. Στο 19ο λεπτό. Ναι, ναι, ναι. Εσύ. Την κομμενάκια έχει ορκομοσία στη Βουλή. Άκουσα διάφορα σχόλια, δεν είχα δει καθόλου εγώ. Πολύ μίνι και πολύ ονειρικό αστράγαλο. Ακούει και ο κόσμο, θέλει να στείλει τώρα πάει μεσένα διακοπέ και ακούει αυτά που λε. Σου λέει. Και πολύ γάμπα και πολύ γόνατο ρε εσύ. Μπράβο, μπράβο. Κακομοιριά. Λοιπόν, όλοι οι James Bond ήταν κορυφαίοι στην εποχή του. Στι εποχέ του. Λέει ο Παοκτσή 501. Μήνυμα απλό, λιτό. Που βρήθη λογικής. Γιατί νομίζω ότι αν βλέπουμε τώρα τον Σον Κόνερι σαν καρικατούρα και όλα αυτά που κάνει τελείως αστεία και ψεύτικα, τα χτυπήματα σου είναι τραγικά. Πραγματικά. Φανταστείτε όμως το σινεμά, Σωτηρή, εκείνη την εποχή. Δηλαδή, δεν ναι, τι να σου κάνει τότε. Ναι. 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 Άρα λέει, το πάει για μένα τώρα ο Σωτήρης αυτό. Να λέτε ποιος. Όπα, περίμενε. Ναι. Περίμενε, περίμενε. Στην εποχή του, στην εποχή του. Καλά, το πας για το ποδόσφαιρο. Ναι. Α, νόμιζα ότι το πήγες εκεί. Στο ποδόσφαιρο μπορεί να ισχύει αυτό. Όχι, μπορεί να ισχύει. Στο ποδόσφαιρο είναι το τι μπάλα ξέρεις. Ναι. Είναι τι μπάλα ξέρεις. Δεν το ας πούμε η διαγώνια παλιά του Δωμάζου τώρα, ας δεν υπάρχει. Τι θα κάνουμε τώρα. Την έκανε και ο Πέλκας. Του Αϊβινίου, ας πούμε, η τεχνική η κλειστή τρίπλα αυτά, δεν, τι θα κάνουμε τώρα. Το αέρνο αυτό το πέρασμα του Κούδα, τι να κάνουμε τώρα, δεν υπάρχει. Τι θα το κάνουμε τώρα. Το σπιντάρισμα του Παρίβη, του Δημήτρη, του Θεός χωρέστον, πάνω στη γραμμή δεξιά που έφευγε, δεν υπάρχει. Θα κάνει και ο Ντανιάλ. Δεν υπάρχει. Για Ελλάδα μιλάω. Για Ελλάδα. Τον πλησιάζει κάπως το εγκλεζάκι της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ο 19χρονος, Εθνική Αγγλίας. Πες το ξεχνάω, μωρέ Παναγιώτη. Ποιος. Ο Τζένσον, τώρα κόλλησε, τέλος πάντων. Okay. Πάμε τώρα στο μήνυμα του 472. Με αυτό έκλεισε η εκπομπή χθες. Ήρθε πάρα πολύ αργά. Πολύ αργά. Δηλαδή, βασικά δεν το βλέπα. Καθυστέρησαμε κάτι εδώ. Μήνυμα του 472 που μας στέλνει για το California Dreaming του Lee Moses. Ακούστε. Τι έστειλε εψέ. Συγγνώμη πριν αρχίσει. Ο 4 είναι. It's another summer night in OC. Τι εννοούνε OC. Λένε η Καλιφόρνια. Η Offspring. Είναι μία ακόμη καλοκαιρινή βραδιά. Yeah. Κλασική. Mm. Εδώ. Στην OC. Ποια είναι η OC. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Opticon Express. Εύκολο, πανεύκολο. Τι είναι OC. Γράψτε. Ποια είναι. Ποια είναι. Αν τη βρείτε, φίλε, θα πατά. Μα την Παναγία θα πάρα σε πάρω και εδώ αυτό. Ocean Sea, αυτό εννοεί. Ωκεανό. Είναι μια καλοκαιρινή βραδιά, ακόμη μια καλοκαιρινή βραδιά εδώ στην OC. OC. Αυτό μου έρθει στο μυαλό, όχι. Μπορεί να κάνω λάθος. C είναι με έστρα, κόρη μου, η θάλασσα. Ναι. O είναι ωκεανός, ocean. Τι είναι. Εδώ στον ωκεανό, θάλασσα. Άλλο λέει, ναι. Ναι. Ποια είναι η OC. Πραγματικά, ο πρώτος που το στέλνει, καβατζώνει ζευγάρι γυαλιά ηλίου Opticon Express νέα εισοδία. Μήπως είναι το θρύλο των γηπέδων που είχατε στη Manchester United, τον OC. Λένε! Πεκτούρα. Πεκτούρα, πεκτούρα που σε κατορούσε. Πεκτούρα που σε κατορούσε. Ο Τζον Οσέ. Ο περήφανος Ιρλανδός. Πεκτούρα που σε έκανε καλαμπούρι. Ο Τζον Οσέ. Μην μιλάς καθόλου. Δεν τρέπεσαι λιγάκι. Συγγνώμη, ο 4.2 είναι αυτός που δίνει κάθε χρόνο στο τέλος της χρονιάς τα μηνύματα για συγκροτήματα. Τώρα τον κατάλαβες εσύ. Τώρα τον κατάλαβα, ρε φίλε, δεν το θυμάμαι. Εσύ τον μνημονεύει συνέχεια κι εσύ. Δεν το θυμάμαι, εντάξει. Είχε στείλει την άλλη φορά. 18 μηνύματα. 25 είχε στείλει, θυμάσαι την άλλη φορά. Πριν 5 χρόνια. Και τα έδειξα στους Swans. Στους Αμερικανούς. Είναι αυτός που στέλνει λεφτά στους Swans για να ηχογραφούν. Άκου άλλο. Σωτήρη. Παοξάκι αυτό. Σωτήρη. Καράρισε. Έγα μότι. Ναι. Ο Παοξή θα στείλει λεφτά στους Swans στη Νέα Υόρκη. Ενώ ο Οργιανός. Οι παραλίδες. Στέλνει αυτό. Εντάξει. Αυτό. Δεν στέλνει για τον Άρη. Πάρε κανένα διαρκεία σα στο μπάσκετ. Ει, κουβαρντάδε. Στείλτε όλοι λεφτά. Γεννήστε, έλα παίξουμε. Δεν υπάρχει ο τύπο. Και το έδειξα. Τα εκτύπωσα, τα έδειξα. Λέω αυτό ξέρετε τι είναι. Μήνυμα που ήρθε σε εκπομπή σε ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη και λέει μπορεί να το μεταφράσει. Το λέω ρε φίλε. Ωραία, μούρλα. Λέω ρε φίλε, πα καλά. Αν τα μετέφραζε όλα αυτά στα αμερικάνικα, λέω ρε φίλε, θα ήμουν τώρα δεν μιλούσα με σένα. Πλάκα μα κάνει. Και να το ήξερα και να μπορούσα, αυτό θέλει δουλειά. Έτσι. Λέω πλάκα μου κάνεις εσύ. 350 τόσες λέξεις. Για τέτοια είμαστε. Φίλε, δώσ' μου λεφτά. Αυτό κάνω. Και εγώ είμαστε. Πλάκα μου κάνεις. Λοιπόν, πάμε τώρα στο μήνυμα του 472 σχετικά με τους James Bond. Αυτό είναι σε άλλο ύφος. Είναι προφανώς το ύφος που λατρεύουμε. Ο επόμενος James Bond θα είναι vegan, Φιλιππινέζος, transgender.
Νομίζω τα είπες όλα. Δεν υπάρχει. Αφού βλέπουμε και γυναίκα μαύρη James Bond, γιατί όχι να μην είναι vegan, Φιλιππινέζος, transgender. Τεράστιο θέμα από Σωτήρη Δασκαλάκη. Α, για πες μας. Δηλαδή, κάνει μία πρόταση Σωτήρης. Ποιος να είναι ο επόμενος M. Ο επόμενος M στα James Bond. Ποιος να είναι ο επόμενος M. Λέει κάτι. Πραγματικά το μυαλό μου δεν πήγαινε. Πιστεύω. Είναι σχεδόν αυτονόητο. Είναι σχεδόν αυτονόητη η λύση. Κάπως κάτι σαν πρόεδρος δημοκρατίας. Δεν ξέρω κάτι. Πολύ αυτονόητο. Πώς λέγαμε, ρε παιδί μου, τότε σφύριζε ο Τετέρου Κωνσταντίνος Καραμαλής. Έκανε μπαμ, σφύριζε. Και όντως, δεν το ακόμη και εγώ που ήμουν τότε 2 ετών όταν έγινε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής πρόεδρος δημοκρατίας, έλεγα, το κατάλαβα, λέω, θα είναι ο επόμενος πρόεδρος δημοκρατίας. Κάνει μπαμ. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου στο Σωτήρι το Ρίμπα. Άργησε όμως, ρε φίλε. Ένα... Google, ρε. Είπα ο πρώτος. Άντε τώρα. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από το Opticon Express. Τώρα η Μαριλίζ σε καλεί σε λίγο. Ωραία. Σωτήρης Ρίμπας. Ωραία. Τελειώνει σε 0.39. Μας είπες, κότσο. Για αυτούς τους βλάχους που ακόμη ψάχνουν, δεν ξέρουν μία από τις πιο όμορφες περιοχές του πλανήτη. Άντε, την OC. Δηλαδή την Orange County, μια περιοχή που βρίθηκε καλοκαιριού και pop-punk. Η Τριανδρία της Καλιφόρνιας. Ναι, όσο κι αν ενοχλεί αυτό κάποιους, υπάρχει αυτό το είδος και το λατρεύω, pop-punk. Με εκατομμύρια συγκροτήματα, σχεδόν κάθε σπίτι στον καράζ του έχει μπασοτύμπανα και κιθάρες. Στην Orange County, περιοχή της Καλιφόρνια. Είναι μια περιοχή του παραδείσου. Η Καλιφόρνια είναι ο επίγειος παράδεισος, μια περιοχή του είναι η Orange County. Πρέπει να έχει περίπου 35 εκατομμύρια συγκροτήματα που παίζουν pop-punk. Έτσι. Και εννοείται ότι λατρεύω και πολύ αυτούς τους Offspring. Από τους πρώτους Offspring. Που τα έχω και εκείνα όλα, εντάξει. Τους προτιμώ τώρα όπως έχουν πάει. Γιατί, τελευταία δεκαετία. Γιατί είναι αυτό, είναι πιο pop. Ναι. Είναι πιο pop. Τα έχω όλα, τα πάντα Offspring. Εντάξει. Ξεκίνησαν άγρια, ναι. Ακούω τις βλακίες αυτές ότι πουλήθηκαν, πήγαν στη Warner. Καλά κάναν και πουλήθηκαν. Φλορέψανε. Καλά κάναν. Ναι, φλορέψαν, κάναν, καλά κάναν. Μπράβο. Γίναν φλόροι και τους τραγούδησαν και οι Αριανοί. Άρης και δεν είμαι καλά. Να. Μεγάλη μαγιά να δίνεις συνθήματα σε κερκίδα, σαν συγκρότημα. Έτσι. Μαριούλη, Κυριούλη, άλλο πράγμα με στεναχωριεμένα. Κανείς δεν θέλει να πάει διακοπές με εμάς. Να ξέρεις. Αυτό βλέπω. Ακόμα δεν ήρθε ούτε ένας να διαλέξει. Το μήνυμα του Αντώνη Κασάνδρου και πάμε στον Μπρέι. Άντε, ωραία. Ήρθε μετά του 472. Πρόσφατα είδα την πρώτη ταινία του Λούκας. George Lucas, έτσι. American Graffiti. Εκτιλήστε στην Καλιφόρνια το 62. Θα πουλούσα την ψυχή μου στον έξω από εδώ για να υπήρχα εκεί, λέει ο Αντώνης Κασάνδρου. Γίνονται όλα την τελευταία βραδιά του καλοκαιριού του 62. Τελευταία βραδιά του Αυγούστου του 62 που η παρέα διαλύεται. Ποιο Αμερικανιά πεθαίνεις. Τεράστια ταινία, Ευαγγέλιο, σημάδεψε τα πάντα μετά στο σινεμά. Τα πάντα. Εννοείται στο Αμερικάνικο κυρίως. Έτσι. Με Ρίτσαρντ Ντρέιφους να μην ξέρει τι παίζει. Και γενικά με όλα τα παιδιά. Απίθανη σκηνοθεσία. Όλο στοιχεία. Ο Τζορτζ Λούκας, τι είναι ο σχολητός είναι. Του Φράνσις Φόρντ Κόπολα. Και φτιάξαν μαζί μετά τα γνωστά στούντιος και κάναν τις ταινιάρες εκείνες εκεί. Απλησίαστα έπι. Απλησίαστα έπι. Βλέπει αποκάλυψη τώρα, ας πούμε. Okay. Όλα είναι αλυσίδα. Είναι μια αλυσίδα. Είναι κρίκη στην αλυσίδα τα πάντα. Όλα είναι ντόμινο. Αντώνη Κασάνδρου, ίσως το πιο ονειρικό μήνυμα που έχει στείλει. Έχεις λίγη για ΠΑΟΚ. Στέλνεις εδώ και αιώνες το πιο ονειρικό μήνυμα που έχει στείλει. Όταν δεν μιλάνε για ΠΑΟΚ, οι ΠΑΟΚτσίδες είναι υπέροχοι άνθρωποι. Ενώ εσύ δεν είσαι υπέροχος όταν μιλάς για ΠΑΟΚ. Μια χαρά είσαι. Όταν μιλάς για ΠΑΟΚ είσαι. Όταν οι ΠΑΟΚτσίδες δεν μιλάνε για ΠΑΟΚ, είναι πραγματικά. Είναι κανονικοί άνθρωποι. Όχι κανονικοί, είναι η ποιότητα της πόλης. Είστε κανονικοί άνθρωποι. Yeah. Πηγαίνουμε σε break με τον κανονικό άνθρωπο, ο Σωτήρη Δασκαλάκη. Αύριο, προσέξτε λίγο, αύριο κάνω μόνος μία ακόμη τιμωρία για Παναγιώτη Παπαδόπουλα από Χρήστο Τσαλτίδη. Θα κάνω μόνος. Αύριο θα δίνουμε διπλές προσκλήσεις για το live του Χρήστου Θηβαίου στο Θέατρο Κήπου. Είναι αύριο το live. Αύριο θα δίνουμε. Ωραία βραδιά αυτή στο Θέατρο Κήπου, στην καρδιά της πόλης, στο κέντρο της πόλης. Και θα δίνουμε, επικοινώνεις τώρα μαζί μας, ο Αντώνης, The Master of Horace Δημητριάδης, αύριο για πρώτη φορά θα δώσουμε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express, polarized, τα καινούρια που έφερε,
τα Polarized αξίας 150 ευρώ. Θα τα δώσουμε δώρο. Όχι όπως που δίνουμε τώρα τα Polarized στα 30-35 ευρώ στο νικητή διαγωνισμού. Αυτά που δίνουμε τώρα που πήρε ο Σωτήρης ο Ρίμπας που κέρδισε, εντάξει είναι κούτρα, είναι από αυτά των 60-70 ευρώ. Αύριο θα δώσουμε Polarized αξίας 150 ευρώ κουτρόμπεις. Να είστε σε ετοιμότητα και θα τα παραλάβετε από αύριο. Μετά την μία θα πηγαίνετε σε ένα από τα τρία Opticon Express που υπάρχουν στην πόλη. Δεν λέω τέσσερα γιατί πολύ απλά το Privé μέσα στο Μακεδονία Παλάς δεν συμμετέχει στο διαγωνισμό. Από εκεί παίρνει μόνο ο Ιβάν Ιγνατιέβιτς Σαβίδης. Το έχουμε πει άπειρες φορές. Ο 507 είναι ο Αντώνης. Να ακούσω το τέτοιο του, από Λί Μόζες το τέτοιο. Αυτό, το ψάχνει ο Σωτήρης. Ωραία, το ψάχνει ο Σωτήρης. Σωτήρη, το έχεις βρει. Να το ακούσουμε από την αρχή σε λίγο, να μην το φάμε. Επανέρχεται ο Αντώνης Κασάνδρου και ρωτάει, συγγνώμη, ο Τίμωθη Ντάλτον ήταν κορυφή στην εποχή του. Σωτήρη, Τίμωθη Ντάλτον νομίζω ψιλοπαγερά διάφορος. Ναι. Ναι, ναι. Λίγο παιδιά, ο Σωτήρης με τον Σον Κόνερι, ναι, εντάξει. Και εκτιμώ την γνώμη του γιατί ο Σωτήρης με τον James Bond είναι, δηλαδή, ναι. Ναι, λέει σαν πακέτο, σαν σύνολο, Τίμωθη Ντάλτον δεν έλεγες απαράδεκτος. Ο Σον Κόνερι... Αλλά δεν έλεγες και κορυφή, αυτό θέλει, αυτό του λέει. Φαίνεται σχεδόν, τέλος πάντων, του φαίνεται σχεδόν απαράδεκτος. Μάλιστα. Λοιπόν, μήνυμα από τον λατρεμένο 716, πιστό ακροατή του COIV, Orange Country, αλλιώς δηλαδή το Καλιφόρνια. Είχε βγει και σειρά τύπου χτυποκάρδια στο Beverly Hills, βέβαια, ναι, με τίτλο The OC και ελληνική μετάφραση California Teens. Κλαίω, τα φιλιά και την αγάπη μου. Κλαίω ρε εσύ 716, βέβαια, ναι. Τη θυμάμαι λίγο τη σειρά, έτσι ο Αρπακόλα, τη θυμάμαι. Ο 472 επανέρχεται, κανονικά, για τους φίλους των ψυχεδελικών ουσιών. Σ' αγαπάω, σ' αγαπάω. Υπάρχει και η διασκευή, εννοεί California Dreaming, του Eddie Hazel, τον Φακαντέλικ, που βγάζει φωτιές από την κιθάρα. Αυτή νομίζω ότι την ξέρω. Πρέπει να θυμίσω στο μυαλό μου. Πρέπει να την ξέρω αυτήν. Θα το βάλουμε μετά. Eddie Hazel, μπαντάρα η Funkadelic. Πολύ πολύ ωραία μπάντα. Eddie Hazel, τον Funkadelic, σε μία... Για να είναι στους Funkadelic, δεν σχολιάζω. Okay, ναι, αρρώστια. Φεύγει η ψυχεδέλεια, διαχέεται παντού, κανονικά. Ωραία. Νομίζω ότι... Περιμένουμε, παιδιά. Κλείστε μας και λίγο, Σωτήρη. Φίλε, πώς το εξηγείς? Πώς το εξηγώ? Εκτός αν είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι αυτοί που μας ακούνε και θέλουν να φέρουν σε δύσκολη θέση έναν από τους δυο μας, σου λένε μην διαλέξω, φίλε, ούτε τον Παπ, ούτε τον Μάριο, οπότε το αποφεύγουν. Αλλά μπορεί να είναι και η άλλη εκδοχή, που μάλλον είναι η πιο πιθανή. Ναι. Να μην θέλουν να πάρουμε κανένα από τους δυο μας. Παλιά δεν θυμάστε τι είχε γίνει, έτσι. Δύο απογοητευμένοι από τη ζωή, αποφάσισαν να πάνε μαζί σου και εγώ. Και πλοίο να είχα, δεν χωρούσαμε μέσα. Παιδιά, είναι η πρώτη χρονιά που βάζουμε το θεματάκι και δεν στέλνει κανείς. Τίποτα, ρε. Παιδιά, μη στεναχωριέστε για το αν μας πικράνετε. Ναι, δεν στεναχωριόμαστε. Ας μας χαλάσετε. Δεν πειράζει. Με ποιον από τους δύο θα πήγαινες διακοπές? Τις βασικές σου διακοπές. Με Παναγιώτη Παπαδόπουλα ή με Μάριο Ασλαμά. Έτσι, μόνο με τον έναν. Δεν μπορεί να πεις πάω με τον ένα, τέσσερα, με τον άλλον, έξι, με τον άλλον. 10 μέρες διακοπές, 12 μέρες διακοπές. Με ποιον? Ή με τον έναν ή με τον άλλον. Αν θες να συμμετέχεις, κάνε ένα σχόλιο. Γενικά πώς το φαντάζεις το πακέτο. Έτσι, FM και ενώ μηνυματάκι, αποστολή στο 54-526. Να δώσω συγχαρητήρια στο Ιβάν Σαββίδη και στο Open που χθες είχε την ταινιάρα Βαβέλ. Σου στείλα μήνυμα. Σιγά μου, εντάξει. Ταινιάρα είναι. Λες και είχε, οκ. Ταινιάρα. Λες και βάλε τίποτα. Έχει βάλει άλλα πιο καλά τελευταία. Έχει βάλει. Κάτσε, μετά είχε ωραίο Ιαπωνέζικο, ρε. Δεν το είδες. Ποιο Ιαπωνέζικο? Στο Open, λέω γι' αυτό μάλλον μου έστειλε. Όχι, ρε. Εκτιλήσεται η ιστορία, κάτσε, ρε παιδί μου, και με Ιάπωνες μέσα. Είκυνε... Στο Βαβέλ. Το ίδιο πράγμα είναι. Την ίδια ταινία βλέπες. Και νομίζει είναι άλλη. Α, χαμένε. Με τον Brad Pitt. Απλά την ώρα που σου στείλα, μετά δείχνει ένα Ιαπωνεζάκι που είναι κοφάλα. Παρέα κοφάλα, κορίτσκι. Α, αυτό είναι, ρε. Ναι. Το έχω δει, ρε. Ναι, κόλλησα, ναι. Άλλη ταινία, λέει. Ναι, εντάξει, ναι. Εντάξει, δεν θα μισά. Και το είναι συγκλονιστικό. Ναι, το έχω δει, ναι, το έχω δει, ναι. Και η δικιά σου, η καψούρα σου παίζει. Η Kate Blanchett. Kate Blanchett, ναι. Ναι. Το έχω δει, εντάξει, ωραίο. Λοιπόν. Και μουσικάρε μέσα. Είχα πάρει δόση, τώρα δεν διαβάζεται αλλιώς αυτό. Ρε εσύ, Γιώργο Ταλό. Εντάξει, δηλαδή, μου στέλνεις πράγματα να τα διαβαστεί, εντάξει. Είχα ταραβέρει με μια Σουηδέζα, λέει. Και τη έστειλα
dick pic σε 25 κομμάτια. Έτσι, dick pic σε 25 κομμάτια. Να δεις και εσύ, βρε Καριώκα, πώς είναι να φτιάχνεις μια ντουλάπα από τα IKEA σε δύο μέρες. Ναι, μ' άρεσε. Το μήνυμά σου είναι έπος. Έπος μήνυμα. Ναι, μ' άρεσε. Έπος μήνυμα. Ρε εσύ, Metro Sport. Δηλαδή, πραγματικά... Αχ, ο Άκης Ζήκος μιλάει. Συγγνώμη. Μόρισον. Ναι, ναι, ναι. Μόρισον είδε, βάλαμε. Μίξη. Μίξη. Άκης Ζήκο. Με πάρει Τσελεπίδη. Ναι. Με πάρει Τσελεπίδη. Το βάλαμε την επόμενη μέρα, το βάλαμε μόνο. Θυμάσαι. Εδώ δεν είναι. Μόνο ήμουνα. Crash test, ποιο ρε. Ρε εσύ, στη Metro Sport, αυτή η φωτογραφία του ανθρώπου, ξέρετε τι μου θυμίζει. Τι. Παράδειγμα. Σαν απολογείται. Θέλει η Αυγή να βάλει φωτογραφία μεγάλη πρωτοσέλιδο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Mm. Θα τον βάλει στη χειρότερη έκφρασή του. Θέλει ο ελεύθερος τύπος να βάλει τον Τσίπρα. Θα τον βάλει στα χειρότερά του. Τι το κάνατε τον άνθρωπο. Τι, αφού έτσι βγήκε. Τι είναι ωραίος ο άνθρωπος. Έχει πέρασει, λέει η Μαριλίζα, έχει πέρασει. Το αφήνω, το έχω θέμα για αύριο. Α, το έχω θέμα για αύριο. Θα μας φύγουν τα μαλλιά. Το έχω θέμα για αύριο. Δηλαδή, βάλατε τον Αμπέλ Φερέιρα τον άνθρωπο, δηλαδή, σε μία έκφραση στα χάλια του. Αμπέλ θα έχει και κοκό φέτος. Δηλαδή, φωτογραφία που θα δικαιολογούσα αν την έβαζε ο πρωταθλητής. Η πράσινη. Δηλαδή. Θα τα παρατήσουμε τελείως. Τι φωτογραφία είναι αυτόν τον άνθρωπο. Μάγος δεν είμαι. Έλεος. Καταλάβατε έτσι. Όταν λέει μάγος δεν είμαι ο άνθρωπος, καταλάβατε έτσι. Τι για πες μας. Προσγείωση. Ναι. Εντάξει. Μόνο πρωτάθλημα μπορεί. Τον είδα λίγο σήμερα σε βίντεο. Μάλλον δεν άκουσα, τίποτα χθες. Τίποτα, ούτε τίποτα. Τον είδα σήμερα. Περίπου ένα λεπτό. Κανονικά, εικόνα κανονικά. Και βίντεο δηλαδή. Όχι μόνο να τον ακούσω. Εδώ φλέγει τη Σαρδινία, ρε. Έρχεται ο Μάνταλιτσε μάτς. Μπορεί να βγάζα σε τέτοιο. Μπορεί να βγάζα σε κανένα θεματάκι, αλλά δεν. Οι μέρες είναι δύσκολες και δεν είμαστε για τέτοια. Να χάνουμε χρόνο με αυτά. Αλλά η φωτογραφία είναι έλεος στη Metro Sport. Έλεος δηλαδή. Φωτογραφία της πώλησης. Απογοητευμένος από τη ζωή, ρε Πιξλάξ. Μάλλον λίγο Μάριο. Μάλλον όμως. Λοιπόν, μήνυμα Γιώργου Ιταλού, για να μην τα μπλέκουμε. Ο ΣΕ, η παραλία που απολαύσαμε το τρέξιμο της Ξανθιάς Ναυαγοπνύχτρας. Το παμελάκι εννοώ, Γιώργος Ιταλός. Μεγάλε Τόμι Λί, την ξεζούμισες. Λοιπόν, ερώτηση. Σε Σωτήρη Δασκαλάκη. Ναι. Απαντάς ναι. Δεν μ' αρέσει. Σου αρέσει η Πάμελα Άντερσον. Ειδικά το στήθος. Είσαι πολύ γατόνι. Τρισάθμι. Μιλάμε για τότε. Ναι. Πάμε σε σένα. Δεν μ' αρέσει. Καθόλου και εμένα. Καθόλου. Μα την Παναγία, παιδιά. Ειλικρινά, αν ερχόταν τότε σαν του Ζένια της. Ναι. Η Πάμελα Άντερσον μπροστά μου. Ναι. Θα τη έκανα λίγο το ζήτημα. Τζούκου, 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 θα πέσει σε πίτα. Ειλικρινά. Τζούκου, τζούκου, θα πέσει. Δεν με ερέθησε ποτέ σαν γυναίκα, ποτέ. Ποτέ. Δεν κάνει κούκου. Ποτέ. Ενώ κανονικά έπρεπε να πεθαίνω. Ναι, αλλά ο Λί τη διέλυσε. Με τέτοιο πακέτο. Ο Τόμι Λί έχει πάει, είμαι σίγουρο, με εκατομμύρια πιο ωραίες. Ναι, αλλά και αυτή και σου έχω πει κολατσό. Με τι ήρθε στην Αθήνα. Με στο έχω πει. Με τι. Τον περίμενε ο Σταύρος, ο Αχαρναϊκός. Με τι, ρε. Στο έχω πει, Το ναι. Περίμενε ο Σταύρος, ο Αχαρναϊκός. Ναι. Με τη λιμουζίνα. Για να τον πάρει. Τι ήρθε, άντε, πες. Sky Meety. Ναι. Με ένα μάνατζερ μαζί. Καμένη. Ο Τόμι Λί. Το ένα μάτι εδώ. Το άλλο εδώ. Στο κούτελο και ένα στη φτέρνα. Χάλια. Είναι, παιδιά, η φάση. Δεν λέμε κανένα παραμύθι. Ήταν να παίξουν στη Μαλακάσα. Και το live δεν έγινε ποτέ. Ήμουν εκεί μπροστά. Είμαι μπροστά που κλαίει. Κλαίει ζευγάρι παιδιών 15 ετών. Αγόρι κορίτσι που δεν κατάλαβα. Αν ήταν ζευγάρι ή απλά φίλοι, μάλλον φίλοι που ήρθανε, κατεβήκανε μόνοι τους από την Αλεξανδρούπολη για το live. Τι λέει. Τα παιδιά νομίζω. Δίγει 15-16 ετών, 15,5. Χιλιόμετρα, κάναμε πάλι. Κλαίγανε με αναφιλητά μπροστά μου. Μπροστά μου. Έπεσε χοντρό κράξιμο γιατί η εταιρεία το πήγε στο ότι όντως υπήρχε περίπτωση και τελικά ψιλοέβρεξε βροχής για λόγους ασφαλείας, αλλά το μυαλό όλων πήγε αλλού. Πήγε αλλού. Πού? Στο ότι είχε τρισάθλια προπόληση. Μιλάμε για αστεία χώρα, έτσι, η Ελλάδα. Μιλάμε για αστεία χώρα. Δηλαδή, πόσο κόσμο είχε. Μότολο Εκρού, πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δεν έγινε, δεν βγήκαν, δεν πήγαμε καθόλου, δεν έγινε. Δεν έγινε. Το πρωί, το μεσημεράκι, είμαι μπροστά. Α, αποφασίζουν να μην γίνει. Που βγαίνει από την εταιρεία, ανεβαίνει σε ένα υψωματάκι και μας μιλάει στο κοπί Σωτήρη. Και λέει, παιδιά, το live, μπροστά μου ήρθαν 2-3 πούλμαν τα οποία κατευθείαν γύρισαν. Και δεν άλλαξε μέρα. Όχι, ήταν κλεισμένο αυτό το τρίμηνο, αυτό. Έτσι. Ναι. Με προγραμματισμένο, ναι, εντάξει. Τώρα μπορεί και να είχε δίκιο η Ντίντι, να ήταν αλήθεια. Πάντως ο κόσμος, οι πιο πολλοί δεν το πίστευαν.
Δεν το πίστευαν. Και σκάει μη και το μιλεί. Το περιμένει ο φίλος μου ο Σταύρος για να τον πάρει. Με τη λίμο έξω. Αυτά μας ενδιαφέρουν. Και ξεκινάει, λέει ο Σταύρος, από εδώ πάμε. Λέει, όχι, όχι, λέει ο μάναζερ, θα περιμένουμε, λέει, γιατί περιμένουμε, λέει, ένα άτομο με άλλη πτήση. Από την Γερμανία, από πού είπε. Αλλαγή κατευθείαν. Από Αμερική. Μυρίζει θηλυκό. Λέει, εντάξει, οκ. Okay. Πηγαίνουν στα Super VIP, κοιτάνε όλες και όλοι τον Tommy Lee, ξέρεις. Φύγε κακό από δίπλα μου, κάτι ξέρει, κυριλάτι, κάτι γιάπηδες. Πού να ξέρουν ότι ο άλλος. Καλά, κάποιοι το ξέρουν ποιος είναι, βγαίνουν και φωτογραφίες μαζί του. Ότι ο άλλος τους αγοράζει και τους πουλάει όλους μαζί αυτούς. Mm. Το αεροδρόμιο όλο το αγοράζει και το πουλάει. Ναι, πες μας, ποιον περιμένει. Και σε περίπου μισή ώρα, λέει ο Σταύρος. Έρχεται. Ρωσίδα, η οποία μεγάλωσε στην Καλιφόρνια από 4-5 ετών. Τελείως Καλιφόρνια. Ρωσάκι όπως είναι. Με το τζιν κατεβασμένο να φαίνεται το εσώρουχο. Οι. Κολλητό γυλεκάκι, το στήθος, περπάτημα. Αχ, πιτσιλιές. Το αεροδρόμιο όλο κουνιότανε. Και έχει γίνει το σκηνικό, μου λέει ο Σταύρος, από ελληνική ταινία βγαλμένο αρχές του 60. Κανονικά. Νοταρά. 65. Oh. Περίπου. Που κουβαλάει, σέρνει μεγάλη τσάντα και κουβαλάει, βαλίτσα με τροχούς, και κουβαλάει και τσάντα. Πάει τσαντούλα. Και πίσω η σύζυγός του περίπου ίδιας ηλικίας με μια τσαντούλα. Μπουρδουκλώθηκα. Γυρίζει για να την δει, την κοιτάει και καρφώνεται πάνω σε άλλον. Και η γυναίκα του τον βαράει κανονικά. Το αεροδρόμιο όλο λιπόθυμο, έτσι. Άντε. Το αεροδρόμιο λιπόθυμο. Ο, το ρωσάκι, τι έγινε. Ούτε καν την κοιτάει ο Tommy Lee. Ναι. Ούτε καν την κοιτάει. Ναι, αφού... με το είδε ότι φτάνει. Mm. Βγαίνει, περπατάει μπροστά με το μάνατζερ και αυτή από πίσω στα 20-30 μέτρα. Mm. Κανονικά και του παίρνει απ' έξω ο Σταύρος. Το σκηνικό. Ο Σταύρος, τι έλεγε. Λέει ο Σταύρος. Αν τραβούσαμε μία κάμερα. Σικομάρ. Μαζί με το πακέτο αυτό με τον 65 τον Έλληνα. Ήταν. Έπαιρνε ένα Όσκαρ κάτι. Για πλάκα. Το Μιλί έχει πάει με εκατομμύρια. Δεν σχολιάζω. Θεωρώ την Πάμελ Άντερσον προφανώς στις δύο χειρότερες. Δεν μου αρέσει καθόλου. Ναι. Δεν μου άρεσε ποτέ. Ποτέ. Περίμενε. Για την οποία Πάμελ Άντερσον έχω θέμα. Χάσελχοφ. Μήπως το ξέρει κάποιος. Με ποιον ποδοσφαιριστή τα είχε μέχρι πρότινος. Την άφησε και έχει βγάλει καημό και παράπονο η Πάμελ Άντερσον. Δεν το ήξερα. Πού βρέθηκαν με αυτόν ποδοσφαιριστή, έτσι. Όχι American football. Ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο. Ιμπραήμοβιτς. Ποδόσφαιρο. Ηρακλής. Πανδραμαϊκός. Ποδόσφαιρο. Με ποιον. Όχι, καμία σχέση. Ναι. Αν σου δώσω 80 ευκαιρίες γνωστός, και να πάρεις γνωστός. 500 ευρώ, δεν είναι στυλ Ιμπραήμοβιτς. Ναι. Έτσι. Όχι, δεν είναι τέτοιο. Δεν είναι τέτοιο. Με τον Ρούνεϊ. Όχι, όχι, όχι. Εθνική Γαλλίας. Δεν το βρίσκεις ούτε αύριο. Εμπαπέ. Εθνική Γαλλίας, όχι. Την κανά. Ζήρες. Πλατινή. Λοιπόν, με ποιον το ξέρει κάποιος. Με ποιον τα είχε και έχει βγάλει καημό. Με τον Γάλλο. Με αυτά που έγραψε, που ανέβασε, ας πούμε, στα social media. Ο Γάλλος εραστής. Είναι για γέλια. Το έχω θέμα εδώ πέρα. Ο εραστής έρχεται. Κάπου το έχω θέμα. Δεν κάνω πλάκα. Το διάβασε τώρα πριν. Page 52. Έχει 10 μέρες. Γκρέγκορι Πεκ. 10 μέρες, 12, κάπου εκεί. Με άφησε, λέει. Έρχεται, πότε μου έρχεται. Με δούλευε. Έκραζε τους συμπαίκτες του που τα έχουν με άλλες και έμαθα ότι αυτός έχει πάει με άλλες. Γκρέμισε τα όνειρά μου. Ρε, εσύ, Πάμελα. Α, το κακό παιδί. Σύνερθε λίγο. Σύνερθε λίγο. Δηλαδή, αυτά ούτε κοριτσάκι 15 ετών. Απίστευτο. Με κεράτωνε αυτός. Που έκαζε τους συμπαίκτες του που πηγαίνουν με άλλες. Wow. Ανακάλυψε ότι έχει πάει με 2-3. Ο Μπενζεμά. Δεν υπάρχει. Ποιον είπες? Μπενζεμά. Όχι. Όχι. Στόπερ. Λοράν Μπλον. Αφιβάλλω, αν ο μέσος Έλληνας οπαδός ποδοσφαίρου με το που λες Γάλλη στόπερ τώρα πηγαίνει το μυαλό του κάπου. Τι να πάει το μυαλό. Σε κανένα Βαράν θα πάει. Δεσαγή. Λοιπόν, περιμένω τη Γιαχαβάλε. Ωραία, ναι. Δεν θέλω να μου πεις. Απορώ, ναι. Πώς. Με την καρδιά μου. Πώς. Mm. Με ποδοσφαιριστή Ευρωπαίο, η Πάμελα Άντερσον, και όσοι Βρετανό. Αν πήρε τη μισή Αμερική, σου λέει πάμε και Ευρώπη. Όχι σούπερ. Αχ, Ευρώπη. Σούπερ playboy, πού τον βρήκε.
Τι που το βρήκε. Ειλικρινά, πώς που. Φάε, πιες. Ρούφα. Λοιπόν, μπράβο ρε Σωτήρη Ρίμπα, με το Orange County με συγκίνησες. Τα γυαλιά είναι δικά σου, έτσι. Θα ακούσουμε το κομμάτι. Λοιπόν, 272 που στέλνει. Τον, διαβάζουμε 883 Pixlax. Πώς τον είπε. Διαβάζουμε Pixlax, ναι. Και πάμε στο, για λίγο το κομμάτι και μετά σε break. Μάλλον διακοπές με Μάριο. Για να πηγαίνουμε σε μπαράκια να μιλάμε με κυρίες άνω των 49 ετών και να απολαμβάνω το ψήσιμο για να τις ρίξει. Λοιπόν, Pixlax, από σήμερα σε θεωρώ αδερφό μου. Μηνόπαυση. Εγώ, μπαράκι πλέον βράδυ διακοπές. Έχω να το κάνω 1,5 αιώνα. Υπλάρες. Δεν κοροϊδεύω. Αλλά είμαι πάρα πάρα πολύ δραστήριος. Στον ύπνο μου. Είμαι πάρα πολύ δραστήριος για αυτό που λες, ναι. All day long. Με πολύ έξυπνες προσεγγίσεις. Την ημέρα, την ημέρα, υπό το φως του ήλιου και παντού. Παντού. Στο περίπτερο. Δεν ανάγκησε μπαράκι. Καλή περίπτερου. Στο μανάβικο, στο σούπερ, στο μίνι μάρκετ του νησιού, στο φαρμακείο, στην παραλία, στο πρωινάδικο, όπου θέλεις. Εννοείται στα δωμάτια, στο συγκρότημα ή στο ξενοδοχείο. Από σήμερα σε θεωρώ αδερφό, περίμενε, βγάλε χαρτί. Breakfast. Έχεις χαρτί μπροστά σου. Χαρτί. Τώρα θα πάρω. Πού να, άστο, δεν πειράζει. Ένα-ένα είμαστε. Δεν πειράζει, άστο. Θα στείλει κι άλλος. Δεν πειράζει, άστο. Πού να πάρεις χαρτί. Λοιπόν, το πάω εδώ πέρα. Μπράβο ρε Πεκτούρα. Άρε Βιτσόσκυλο. Μπράβο ρε Πεκτούρα, Βιτσόσκυλο. Είσαι σε δαιμονιώδη φόρμα. Άιντε! Άντε Πεκτούρα τα χαμάτα! Άντε Πεκτούρα τα χαμάτα! Σε λατρεύω! Είσαι αλητία, είσαι αλητία. Τι πήρες άδεια? Κοπάνε, πάω για διαρκεία. Σε έχει κάνει και με μπουτάρι και με ζέρβα. Είσαι άρχοντας, μόνιμος έγινες, άδειες παίρνεις. Διαρκείας παίρνω. Διαρκείες πήρες στην 4. Τώρα, κοπάνε. Τώρα πάει για διαρκείες. Ναι. Ανανέωση. Πόσο, 50 ευρώ. 130, θύρα 4. 130. Είσαι άρχοντας που λένε μου. Τα του άσνα εδώ από εκεί πέρα. Το πάω, το πάω. Πάτω, αυτός. Σε είδα. Σε σταμπαίνω εγώ στα οχήματα. Σε σταμπαίνω. Είσαι μοναδικός. Πάω και δερμπέχνα για τα λοιπά και τα λοιπά. 107,4. Είσαι φίλος με, με τον κύριο, είστε φίλοι. Τώρα, Ιβάν. Είστε φίλοι. Αυτός φαίνεται, Ιβάν. Είναι ο μάστορας από εδώ, δεν είσαι. Άρα εσύ είσαι ίδιος με τον τέτοιον ρε εσύ. Ποιον? Μας κάνει τις πόρτες τώρα. Ναι. Με, όχι με τον γιο, με τον πατέρα. Ίδιοι είστε. Ίδιος ο πατέρας. Παλικάρι μου. Ιβάν τον παλικάρι μου. Τι είναι ο για μας ο Ιβάν. Ο οποίος έχουν φέντα για τον Ιβάν. Παούκ. Παούκ. Παούκ έτσι. Παούκ. Τρολοκομεία γερά ε. Να είστε καλά ρε. 7,4 λίπερο. Γεια σου ρε τα χαμάτα. Γεια σου τα χαμάτα. Πάω κάρα άρρωστος. Με όποιον και να πάει, μόνιμος έχει μπει στο Δήμο. Ό,τι θέλει κάνει. Όλοι κάνει. Και άλλος, μπράβο ρε παιδιά. Θυμάστε τι είχε για τον Τζίλο, ε. Ρε παιδιά, αυτούς με τον Τζίλο λέει τους πιάσανε. Λέω, όχι, λέμε ακόμα ελεύθεροι είναι. Και πώς δεν ενδιαφέρει ο Άρης. Φανταστικό, απίστευτο. Απίστευτο, δεν υπάρχει, ναι, θέλα. Θέλα. Λοιπόν, παιδιά, σημειώνω. Ασλαμάς. Ένα. Ασλάμ. Ένα. Παπ. Μηδέν. Ναι. Για διακοπές, έτσι. Με ποιον θέλετε να πάτε. Με ποιον θέλετε να πάτε. Ατελείωτη συγκίνηση, διαβάζω το τρίτο μήνυμα σχετικά με τον στόπερ που κουτούπωνε την Πάμελα Άντερσον, Αμπίλ Ραμί. Μεγάλε Μάρια, καλημέρα από το βροχερό Λονδίνο. Μεγάλε και τον Παναγιώτη και όλοι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έτσι, και τον Παναγιώτη και τον Σωτήρη Δασκαλάκη, εδώ μαζί είμαστε. Ναι ρε, με Αμπίλ Ραμί, πού τον βρήκε η Πάμελα Άντερσον. Δηλαδή, πριν το διαβάσω αυτό, σε ρεπορτάζ σχετικό, αν δεν μου έλεγε ας πούμε ο Παναγιώτης, με ποιον τα έχει η Πάμελα Άντερσον, τον Ευρωπαίο ποδοσφαιριστή. 90 να έλεγα, ο Αμπίλ Ραμί είναι γκόμενος. Είναι γκόμενος. Και στο περάκι καλό είναι. Και στο περάκι καλό είναι. Είναι γκόμενος. Πουλάει αυτό. Το μελαμψό το ναι. Και Γάλλος με καταγωγή Βόρεια Αφρική πουλάει πολύ. Το γουστάρουν οι κυρίες, έτσι. Αυτά. Λοιπόν, πηγαίνουμε σε break. Μπαίνουμε, άμα την επιστροφή μας, μπαίνουμε με California Dreaming από Lee Moses. Να δούμε τι σοϊ πράγμα είναι αυτό που μας πρότεινε ο 472. Έρχονται ένα μηνυματάκια όπως το 899. Σύμφωνα, ναι. Σύμφωνα με τον 472 ακούμε την καλύτερη διασκευή του California Dreaming. Λοιπόν, 472 θα με κάνεις να πάω ρε φίλε στην Καλλικράτεια. Ειλικρινά δηλαδή, ναι. Όχι, είναι κάτσα καλά, είναι soul. Είναι από μαύρο, είπαμε. Rock and roll δεν θα υπήρχε αν δεν ήταν η μαύρη, αλλά αν δεν έπαιρνε τη φλόγα. Ένας νέος, λευκός,
όμορφος, το rock and roll θα είναι ακόμη στο χάλι αυτό που ακούμε τώρα. Χάλι το 472. Τι σου λέει ρε 472. Όχι ρε, είναι πολύ ωραίο. Αλλά χάλι. Είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο χάλι. Αλλά είπαμε, το καλύ... είναι, αυτό. Είναι αυτό. Σαφές, το έχουν οι άνθρωποι εκεί. Δεν... Σαφέστατος. Είναι ο πόνος της βαβακοφυτείας. Είναι τα χρόνια της σκλαβιάς. Είναι 12 χρόνια σκλάβος. Βιασμοί, ξύλο, αυτά, αστέρια, ανθρώπινα δικαιώματα. Τι ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε για αστείο και πάει λέγοντας. Βέβαια. Κάτσε καλά είναι. Κάτσε καλά είναι, ωραία, ωραία. Είναι αυτό, πρώτη. Πρώτη, άντε πάει να πάει λίγο Δευτέρα. Άντε πάει να πάει λίγο Δευτέρα. Πρώτη, άντε λίγο Δευτέρα, εκεί. Εντάξει. Είναι και αυτή η Καλιφόρνια. Εντάξει. Ωραίο, πολύ ωραίο, ρε, εσύ. Πολύ ωραίο. 4,72 πλάκα σου κάνω. Και ο 2,11 μηνυματάρα στέλνει. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, καταφθάνουν, ναι. Έχουν πολύ ψωμί τα μηνυματάκια. Ναι. Γραμμές θα ανοίξουμε σε 5 λεπτά από τώρα. Μετρήστε 5 λεπτά. 5 λεπτά από τώρα. 23, 10, 2, 87, 8, 8, 8. Τρέχει διαγωνισμός ουσιαστικά. Διαγωνισμός, μία κόντρα. Με ποιον θα πήγαινε τις διακοπές. Με Παπαδόπουλα ή με Ασλαμή. Με Ασλαμή ή με Παπαδόπουλα. Μέχρι στιγμής είναι 1-0 υπέρ του Ασλαμή. Μουσική ανάσα και πάμε στα μηνυματάκια. Συγγνώμη, λοιπόν, διάβασα λαβακοπλήχτρα. Πού ήμουν εγώ και δεν το θυμάμαι. Μα γιατί πάμε να τόση ώρα σε αυτό, ξεκίνησε όλα τα ρε Παναγιώτη. Από το μήνυμα μου στέλνει ο Ιταλός. Ξέχασα, ρε παιδί. Ναι, παλικάρι μου. Μα τόση ώρα για την πάμε να πώς ξεκίνησε. Δεν ξεκίνησε από μένα. Ναι. Από το μήνυμα του Ιταλού. Με την παραλία, ο Σέρε. Ναι. Ήταν η παραλία αυτό, το διαβάζει. Πού είσαι. Λοιπόν, μήνυμα του 716. Και ένα σχόλιο για του James, του Bond. Για μένα, ξεκάθαρη επιλογή είναι ο Tom Hiddleston. Σωτήρη Δασκαλάκη. Ξεκάθαρη επιλογή. Και ο Ίντρις Έλμπα θα είχε ενδιαφέρον. Αν και μαύρος, το στυλ ταιριάζει φουλ. Ναι, το έχουν πει πολλοί. Όντως, το λέει και ο Σωτήρης. Το έχουν πει πολλοί για τον Ίντρις Έλμπα. Αν και μαύρος, λέει, ταιριάζει στο πολύ στο στυλ. Τώρα, όσον αφορά την τύπισσα που λένε, δεν νομίζω να πάρει τη θέση του. Πιο πολύ για να δημιουργηθεί ντόρος θαρώ το κάνουν. Ιστερόγραφο. Διακοπές με παπ, προφανώς. Όλα τα λεφτά είναι η λέξη θαρώ. Μόλις έχει ισοφαρίσει ο Παναγιώτης Παπαδόπουλας. Ασλαμάς ένας, Παπαδόπουλος ένας για διακοπές. Λοιπόν, ο πρώτος που απάντησε για τον ποδοσφαιριστή εραστή της Πάμελα Άντερσον είναι ο 756. Απλά διαβάσαμε το 198, επειδή μας ακούει από το βροχερό Λονδίνο και δεν ξέραμε, ξέρουμε πως τίποτα πάει στη δουλειά το παιδί, χαθεί, κλείσει, κάνει κτλ. Τώρα μισό πάμε στη γραμμή, Σωτήρη, μισό λεπτό. Με Παπαδόπουλα θα πήγαινα, αρκεί να έφερνε το αρχείο του από τα τύφο και να αναλύει με τα ευρωπαϊκά μάτς. Με σένα, Ασλαμή, θα παίζαμε ξύλο όλη μέρα. Γιατί, λέει, σωστά, ναι. Λέει το Ιβιτσόσκυλο το λες, και απαντάει και ο ίδιος, βάζω δύο. Παπαδόπουλας δύο, και στο νέο μήνυμα του λέει, με τον στόπερ της Μαρσέη, Ραμί τα είχε. Μόνο 20 χρόνια διαφορά έχουν. Εντάξει. Δεν το λες καθαρό, είμαι Ευρωπαίο, αλλά εντάξει. Κάτι έχει το παιδί καλό. Η Βιτσόσκυλο, είσαι αλυταρά. Κάτι καλό. Ναι, τώρα καταλαβαίνεις, έτσι. Βορειοαφρικανός. Με γαλλική υπηκότητα, με λαμψός και με μουστάκι. Ήθελε κάτι διαφορετικό από τα αμερικάνικα ροκ τέρατα. Η Πάμελα. Πάμε στη γραμμή να λέτε όνομα και ομάδα που υποστηρίξετε. Καλημέρα. 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 Άντριου, Άντριου, ο παδός του ΠΑΟΚ από την Νέα Υόρκη, από τον Big Apple. Παπαδόπουλε. Ναι. Και Μάριε, πριν πεις οτιδήποτε. Περίμενε λίγο, πριν πεις οτιδήποτε. Σε απόλαυσα την προηγούμενη εβδομάδα με τα μεσονύχτια στην εκπομπή του Τάκη του ΠΑΟΚΤΣΙ. Α, μπράβο. Στον Τάκη, εδώ που κάνει 12-2 κάθε βράδυ. Μπράβο, σε απόλαυσα. Δεν το ξέρω. Ναι, ο Τάξης ο Παοξής. Το ξέρουν όλοι εδώ, ρεστίζα, όλοι. Ο Τάξης ο Παοξής. Και για διαρκεία στα πάντα, ό,τι θέλεις, πάνε και παίζει, με στέλνει ο Τάξης ο Παοξής. Μην παίρνεις, αυτό μόνο και σε ακούμε. Ναι. Μην παίρνεις το μεσημέρι, το εδώ που κάνει ο Ολυμπιακός. Κατά λάθος πήρα, κοιμόμουνα και κατά λάθος. Αυτός που κάνει 3 με 5 εδώ είναι ο Ολυμπιακός. Αυτός που είναι Ολυμπιακός είναι. Ναι. Ο 3 με 5 κάθε μεσημέρι εδώ που λέει στο πέναλτι είναι Ολυμπιακός. Μην τον παίρνεις. Βαμμένος γάβρος. Πω, τι κακός άνθρωπος.
Μα γι' αυτό σου είπε και ο Τάκης ο Παοκτσής. Μην παίρνεις 3 με 5. Εγώ το Μενίτο, το Μπετίνο άκουσα, το Μενίτο, πώς θα λέω. Το Μενότη ρε. Το Μενότη ρε. Ποιο Μενίτο. Και εγώ ήταν όμως ο Παοκτσής η εκπομπή. Όχι ρε. Φόλα Γαύρος είναι αυτός ρε. 3 με 5. Άρρωστος Ολυμπιακός. Ναι. Δεν ήξερα ρε, δεν ήξερα, είδε. Αλλά δεν ήξερα, άρρωστε το Μπενίτο, και να μην το εκπομπή, γι' αυτό το πέτρεπε, τι ομάδα είσαι. Άκου τώρα, εγώ πήγα εισιτήριο για τον ξάδερφό μου, άκου, παίρνω τηλέφωνο αφού τα άκουσα όλα αυτά, και τη Δευτέρα θα πάει ο ξάδερφος 9 ώρα το πρωί, 20 του μηνός, έξω τη Θηραία να πουλάνε εισιτήριο. Έτσι τον είπα, έτσι μου είπανε. Ωραία. Ακούς. Γιατί δεν μπορούμε, λέτε, να ανανεώνεται. Μία διόρθωση μικρή, τη Δευτέρα είναι 22 του Ιούλη. Είπα η Σάββατο. Στις 20 του μηνός που δίνονται τα εισιτήρια. 20 του μηνός. Θα είναι 20, Παρασκευή 20 Ιουλίου. Παρασκευή 20 Σάββατο είναι 20. Ναι, 20 Ιουλίου η ώρα είναι 9 το πρωί τα εισιτήρια 1. Πήγαινε, και όποιος ο Θεός, όποιος ο Χριστός είναι. Πάει ο ξάδελφος. Όποιος είναι ο Χριστός είναι το εισιτήριο. Αυτό να μην ξαναγίνει, αυτά δεν γίνονται στην Αμερική. Να περιμένει τώρα 500.000 παοκτσίδες. Πώς θα γυρίσει το τάκι του λαλάκι από τα μπάνια να πάρει να πάρουμε εμείς διαρκεία. Αυτά λένε στα πράγματα. Ναι. Λένε στα πράγματα. Αλλά πάντως εσένα, σε συμπάθησε, σε συμπάθησε. Πήγαινε και πες με στέλνει ο Τάκης ο Παοκτσής από το Λίμπερο. Το Λίμπερο. Που κάνει 12-2 τα μεσάνυχτα. Ποιος είναι ο Τάκης. Ένας που είσαι που είμαι να το δώσω $300 για να πάρω τα εισιτήρια. Ναι, ζητάει λεφτά σου. Σε ζήτησε. Ναι, αλλά σου κάνει εξυπηρέτηση όμως περίμενε. Διαρκείας. Ναι, εγώ δεν είναι πρόβλημα. Ρε. Δεν βλέπω να παίρνεις. Αγόρι μου, Αντρέα, δεν βλέπω να παίρνεις. Γι' αυτό σου λέει εδώ σκάφος. Άλλοι τους στέλνουν 100 ευρώ για να βγουν στον αέρα να μιλήσουν. Άκου τώρα. Εσύ είσαι τυχερός. Δεν με πειράζει, δεν είναι 400. Έχω 400 και χιλιάρικα. Έχω χασταγιάνγκης. 3 χρόνια Yankees. Κάθε πέρα τρίτα εισιτήρια. Yankees. Περίμενε, ήσουν season ticket holder στους Yankees. Ναι. Κλαίω. Στο Yankees, ναι, κάθε πέρα και τρίτη κάθε παιχνίδι. Και εμένα δεν το έκανα ποτέ αυτό. Έχουμε προτεραιότητα. Σου είπα στο Πάο Ξέπ. Φίλε, να βρίσκει για πλάκα στους Yankees και να παρακαλάς τον Πάο και εδώ στην Τούμπα. Δηλαδή, βάλει το κλείνει στο μαγαζί τελείως. Το κλείνει. Δεν υπάρχει αυτό. Ωραία, Άντριου. Ωραία, έγινε Άντριου αγόρι. Θα βρεθεί λύση, εμείς δεν αγοριέσαι. Να σε καλά, φίλε. Στον ξάλο να περιμένει εκεί. Φιλιά στο Big Apple. Ναι. So big, anyone can have a bite. Περιμένουμε, παιδιά, γραμμές ανοιχτές. Έτσι, 2310-287-888. Ακούμε την πιο ωραία διασκευή του California Dreaming. Λέμε τώρα, κανένα χαζό, περνάει η ώρα. Λοιπόν. Δώστε λίγη προσοχή, γιατί έχουμε μια πολύ σημαντική ανακοίνωση για εσάς. Sky Meet κοντά μας και σήμερα η Delta 360, εκεί που η ποιότητα συναντά την εκπαίδευση. Γιατί να σπουδάσεις επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού στην Delta 360, δώσε λίγη προσοχή. Επίλεξε μία από τις ειδικότητες του τομέα υγείας και αθλητισμού και πάρε κρατικό δίπλωμα. Η σχολή σου εξασφαλίζει εγγυημένη πρακτική άσκηση μέσω του γραφείου σταδιοδρομίας και παραμένει στο πλευρό σου όσα χρόνια και αν περάσουν. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις. Διδάσκουν εκπαιδευτές με πολυετή εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία στον χώρο της υγείας. Έχεις τη δυνατότητα να αποκτήσεις το διεθνή πανεπιστοποιημένο τίτλο LRN, που σου δίνει επιπλέον εφόδια για να διακριθείς επαγγελματικά. Έχεις τη δυνατότητα να συνεχίσεις σπουδές σου για έναν ακόμη χρόνο σε εξειδικευμένα προγράμματα μετεκπαίδευσης αποκλειστικά από τη Delta 360. Οι αιτήσεις εγγραφών έχουν ξεκινήσει. Για να κάνεις την κράτηση της θέσης σου, μπες τώρα στο delta360.gr ή επισκέψου τη σχολή από κοντά. Οι εκπαιδευτικοί σύμβουλοι είναι στη διάθεσή σου καθημερινά 9 το πρωί με 9 το βράδυ για να σε ενημερώσουν αναλυτικά για τις ειδικότητες και τα προνομιακά διδάκτρα που ισχύουν αυτήν την περίοδο. Η Delta 360 αποτελεί τον μεγαλύτερο εκπαιδευτικό όμιλο της χώρας με δομές σε Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα, Καλαμάτα και Χανιά. Λειτουργούν 12 τομείς σπουδών με 85 σύγχρονες ειδικότητες. Δέλτα 360 Θεσσαλονίκης, Ερμού 45 με πλατεία Αριστοτέλους, τηλέφωνο 2310-226-318. Πάμε στον πελάτη, καλημέρα. Περιμένουν τρεις. Καλημέρα. Καλημέρα. Περιμένουν τρεις. Να είστε πολύ σύντομοι όλοι. Πάμε τα Κινάρντι, ο παδός του ΠΑΟΚ. Αμάρε, αμάρε, όπου την ίδια καλά. Πάμε τα Κινάρντι, ο παδός του ΠΑΟΚ. Πάμε. Εμένα εχθές ιδεό διαβάζεις από τρεπέλα τηλέφωνο. Λοιπόν, Παναγιώτη, τι έγινε εσύ, έλειξε τη μορία σου. Ναι, έλειξε, ναι. Όχι, δεν έλειξε. Και αύριο, και αύριο. Α, και αύριο, ναι. Και αύριο. Πιστεύεις σε μια, αν τίθεται ένα ζήτημα, Μάριε, ο Μάριος θα έβγαζε το μούτρο του απ' έξω ή θα λέγει εγώ, μα εγώ δεν ξέρω τίποτα, δεν ήμουν εκεί. Όχι. Μα εδώ δεν κατάλαβες, τον τιμωρεί ο Τσαλτίδης ως CEO για κάποια σχόλια που κάνει για τον Άρη, τα οποία υπερβαίνουν τα εσκεμμένα. Ναι, αυτό λέω. Παναγιώτη, πιστεύεις ότι αν τίθεται το ζήτημα
πάρετε το Λασπού Παναγιώτη και εσύ Μάριε, τι έτσι αγρίευε λίγο το Μάριε, και τους λίγο στραβά, ο Μάριε τι φατσούλα θα έπαιρνε. Θλιμμένη ρε φίλε. Ναι, εγώ γιατί να φύγω ρε φίλε. Εγώ γιατί. Παιδί μου λέω, σαν συμπαράσταση ρε φίλε. Εγώ θα γνώρισα σαν δίδυμο βραδινό κάτω από τη Βικτόρια. Γιατί να μείνω εγώ χωρίς ψωμί. Γιατί να μείνω εγώ χωρίς ψωμί για τον Παναγιώτη. Φταίω και θα πληρώσω. Όπως και η ομάδα μου Πολάκης έφταιγε και πλήρωσε, πήγε στα Χανιά να παίξει με την Καλαμαριά, έτσι και εγώ. Φταίω πληρώνω. Έτσι. Μπράβο. Λοιπόν, διακοπές φυσικά θα πήγαινε με τον άνθρωπο που μαζί του μόνο μπορώ να ξυπνήσω ένα πρωί και να μην ξέρω που βρίσκομαι. Σε ευχαριστώ. Με τον άνθρωπο που κουβαλάει 30.000 ευρώ στην κοιλιά του, όπως και εδώ. Με τον άνθρωπο που ξέρει θα πει χιούμορ και με τον άνθρωπο που δέαμε τριγύρια για να πούμε σε όλο το νησί για να βλέπουμε όλες τις γραφικές. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Βάζω ασλαμά. Καλά να περάσετε. Βάζω ασλαμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. 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 Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, παλικάρι. Άρης είμαι. Ναι. Ναι, και ο Γιάννης. Λοιπόν, Γιάννης, πάμε Γιάννης, ακούμε παλικάρι μου. Ναι, μία παρατήρηση μόνο. Ναι. Παιδιά, μην μιλάτε ο ένας επάνω στον άλλον και Παναγιώτη εσύ λίγο μουρμουρίζεις από πίσω και ακούγεται, μέχρι να κλείσεις το ραδιόφωνο, είναι τόσο άσχημη η εικόνα, ο ήχος, ναι, που δεν μπορώ να σας παρακολουθήσω ειλικρινά. Μάλιστα, το κόψω. Τώρα αν θέλετε κάτι, το διορθώσετε, το σας είχα κάνει και άλλη μια παρατήρηση. Για, της αρχής της χρονιάς, γιατί ξαναβγή, ναι, το θυμάμαι, ναι. Ναι, σαν υπομονίας που ακούγεται και το κάνει και ο Χρήστος, έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε τώρα, ναι, επειδή είμαι Άρης. Έτσι, το κάνει και ο Χρήστος από πίσω. Παιδιά, είναι πολύ άσχημο. Λίγο το μικρόφωνο του Ασλαμά λίγο να χαμηλώσει, γιατί είναι πάρα πολύ δυνατή η φωνή σου. Ωραία. Σε σχέση με τους άλλους δύο. Έχεις δίκιο. Έτσι, εγώ μια παρατήρηση τώρα αν συμφωνεί και κάποιος άλλος. Άστα αυτά, διακοπές με ποιο θα πηγαίνεις. Σε ευχαριστούμε. Διακοπές με ποιο θα πηγαίνεις. Διακοπές θα πήγαινα με τον Μάριο για να τον βάζω να μιλάει να σταματήσω, γιατί εγώ θέλω να κάνω διακοπές. Και να αφήνω να μιλάει αυτόν μόνο, να μην κάνω τίποτα. 3-2. Εσύ να βλέπεις δηλαδή. Ωραία, παρακμή. Μια παρατήρηση θέλω να κάνω, όχι παρατήρηση. Θέλω να ρωτήσω τον Αριανό τον Χρύσανθο, ναι, γιατί τα οπαδικά μας εισιτήρια δεν προσμητρούνται στα εισιτήρια διαρκείας. Είναι στο πολύχρονο, θα τον ειδοποιήσουμε και θα σου απαντήσει το ναι, απόγευμα. Γιατί δεν μας τα προσμετράνε, δηλαδή εμείς τι είμαστε, μαμαλούκι στην 3 ας πούμε ή στην 1. Δεν προσμετράνε τα διαρκεία στην 3, στην 1. Τα οπαδικά. Τι εννοείς. Τα συνδεσμήτικα θες να πεις. Τα οπαδικά εισιτήρια, το συνδεσμικά. Τα συνδεσμήτικα δεν προσμετράνε, ναι, στα, ναι, διαρκείας του Άρη. Πώς γίνεται αυτό. Ναι, ρωτήστε να τους δείτε. Και πέρα, γιατί το κάνουν αυτό, δεν κατάλαβα. Τι είμαστε εμείς άλλοι. Γιατί όποιος πάει στην 3 στην 1 πρέπει να είναι συνδεσμήτης, ρε φίλε. Μα το θέμα είναι άλλο πράγμα. Τα συνδεσμικά σας λέω, παιδιά. Τα συνδεσμικά δεν προσμετάνε, αυτό είναι. Τα συνδεσμικά τα εισιτήρια. Ωραία. Ωραία. Καλό θέμα. Ωραίο. Έγινε, Γιάννη, να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Να είσαι καλά. Θα και παρατηρήσει, ωραία. Θα ρωτήσουμε το Χρήστο. Αν μη τι άλλο, δείχνει για την εκπομπή αγάπη και ενδιαφέρον. Σοβαρά. Πάμε, καλημέρα. 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 Τώρα θα φουσκώνει μπρατσάκια ο Χρήστο. Τώρα πού να απαντήσει αυτό. Ναι, εντάξει, λογικά είναι φορολογικοί οι λόγοι που δεν προσμετρώνται. Ενδεχομένω. Δεν πάνε καλά τα νερά. Ναι, δεν το θεωρώ αυτό επίσημη απάντηση. Είναι μια όπως σήμερα απαγορεύεται σε περίμετρο ενός χιλιόμετρου να πολλούνται κασκόλ. Ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης. Ωραίο, το έκανε αυτό ανακοίνωση. Ναι, ναι. Καλό, μπράβο τους. Μπράβο τους. Από μια άποψη να εκμεταλλεύονται κάποιοι το λογότυπο του συλλόγου δεν είναι σωστό. Σωστό. Άρα βέβαια αν κάποτε το λογότυπο ήταν εκεί με το. Τι ανακοίνωση πάει, δηλαδή εκτός ενός χιλιόμετρου. Σε, ναι, σε περίμετρο ενός χιλιόμετρου, λέει, θα διώκεται το γράφει. Ναι. Ανακοίνωση. Σε ακτίνα. Σε ακτίνα προφανώς. Τι είπα, σε ακτίνα, ναι, τέλος πάντων γύρω ένα χιλιόμετρο. Δηλαδή, αν πάω στα 1200 μέτρα και πουλήσω, δεν έχω πρόβλημα. Oh, δεν ναι, ρε, με 1200 μέτρα εσύ, Παναγιώτη, είσαι, άμα το πάρεις προς το κέντρο, έχεις ξεφύγει από τη Μαρτίου πιο πέρα. Έχεις φύγει, θα είσαι στη, κάτω την Πότσαρη. Παγορεύεται δηλαδή. Ναι, απάτω. Γιατί μπορεί να κάνει. Δεν το είδατε, περίμενε. Μπορεί να κάνει κάθε πάει κουμάντο, ρε φίλε, σε κάποιον που πουλάει κάποια πράγματα. Δηλαδή, ο Πάο να κάνει κουμάντο σε κάποιον που πουλάει κάτι έξω από το Ιπποκράτιο. Έξω από το Ιπποκράτιο. Παλικάρι μου, τι λες. Εδώ κυνηγάνε τα μαγαζιά. Ναι. Ο άλλος στην Αριστοτέλους έχουν διώξει, αν θυμάσαι, πουλούσαν 30 άτομα, 40 κοσμήματα, χειροποίητα και τέτοια. Βλέπεις τώρα κανέναν. Ξεσηκώνουν τα μαγαζιά της περιοχής. Βέβαια. Εσύ έχεις μαγαζί. Είχες εσύ μαγαζί, ρε γόρι μου. Βρε, εντάξει, το καταλαβαίνω, ρε φίλε. Διαφυγόντα κέρδη. Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά. Εντάξει, εντάξει και ο άλλος, φίλε, πουλάει κασκολάκια απέξω. Ωραία, να πάρω και εγώ ταξί. Περίμενε, ρε φίλε. Περιμένει ταξί ο, ναι, ο Σωτήρης. Όπου τον βλέπω εγώ, ναι, έλα με εμένα ρε μάγκα. Ναι. Πού πας, Ανοτούμπα, με 2 ευρώ σε μένα. Ναι. Φύγαμε, σφαίρα. Ναι, φύγεται, εσύ τι θα κάνεις από πίσω.
Ναι, αλλά μιλάτε ρε παιδιά, λες και έγινε φοβερό. Αυτό γίνεται 15 χρόνια. Βγήκε και ανακοίνωση τώρα, δεν ξέρω κατά πώς θα γίνει. Ναι, ναι. Ωραία, Θωμά, έγινε πάλι κάτι περιμένουμε. Κάτσε να σου πω για το Σταμ λίγο, εσύ, αυτό πήρα να πω. Για, το είδα. Μεγάλος Παναθηναϊκός, τεράστια εμφάνιση. Περίμενε. Είδα γκολ και φάσεις και ζωντανά περίπου 10 λεπτά. Επειδή το είδα μέχρι το 80 το είδα. Ναι. Τεράστια η τρίτη εμφάνιση, η third του Παναθηναϊκού, η κορυφαία στην Ελλάδα. Ποιητικά παρέσει, τι ψάχνει τώρα. Ναι. Και μόνη η ένσταση εδώ, ναι, για πες. Και υπέροχη η κάλτσα, κλαίω. Έβαλε άσπρη κάλτσα γιατί φόβησε μαύρη. Λευκή κάλτσα με μεγάλο πράσινο τριφύλι, κλαίω, φανταστική. Δεν κατάλαβα καλά την πρώτη εμφάνιση. Είδα φωτογραφίες σε την παρουσίαση προχθές. Απλά η ιδιαιτερότητα της φανέλας είναι ότι μέσα στην ύφανση έχει τριφύλια. Έχει τριφυλάκια. Δεν την κατάλαβα καλά. Είδα 2-3 φωτογραφίες, δεν την κατάλαβα καλά. Εντάξει, αυτό που δεν μου αρέσει στις Ρόμπετ Κάπα τη διαφημίση είναι ότι έχουν πολύ πάνω τη διαφήμιση και μένει τις φανέλες που έχουν πολύ πάνω τη διαφήμιση και μένει όλη φανέλα άδεια μετά. Μπράβο, είναι πολύ ποδηλατικές. Ναι, δεν έχουν πάρα πολύ πάνω, ρε παιδί. Αλλά μου άρεσε δηλαδή, πολύ. Στους στήθους. Και μια και μιλάμε για Παναθηναϊκό, σαν σήμερα το 1979 πήγε στα χέρια του Βαρδινογιάννη. Τι, για να πάμε να κλείσουμε, Θωμά, ναι, το πρώτο γκολ του Παναθηναϊκού, πώς το χαρακτηρίζεις? Ζωγραφιά. Γκολ Χατζή. Χατζή. Χατζή, Θεοδωρίδης, Χατζή, Γιωβάνης, τον γκολ Μακέδα. Επόμενη γραμμή πάμε, καλημέρα. 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 Και προπονητής Γιάπ Στάμ έκλαιγα, έτσι. Γιάπ Στάμ έτσι. Πού να βρεθεί εκτός περιμέτρου ο Αριανός Απάρικας. Από ζημιά κάνα την αγορά. Φίλε, όνομα. Γιώργο Σταλό, εσύ είσαι. Εγώ είμαι. Παλικάρι μου, Γιώργο Σταλό στον αέρα. Λοιπόν, διακοπές με Ασλαμά για αρχή. Με Παπαδόπουλο για αρχή. Όχι, δεν έχει τέτοια. Όχι, δεν έχει τέτοια. Με τον ένα με τον άλλο. Άσε με να εξηγήσω του λόγου. Διακοπές με Παπαδόπουλο για κρεπάλι σούρα και τα λοιπά. Ναι. Ναι. Και διακοπές με Ασλαμά να τον έχεις δίπλα σου στον παράκι να πιάνει πρόλογο τα κοριτσάκια και να τα φορτώνεις εσύ. Ναι. Ψήφισε έναν. Αν θες να βάλουμε ψήφο, ψήφισε έναν. Δεν έχει τέτοια. Αποφάσισε, κυριούλη. Δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολη. Δεν πειράζει. Ψήφισε ή περιμένει κι άλλος ένα κινητό ώρα. Πάμε. Την πάρτι μου, άντε. Καλημέρα. Ωραία, κλείσε, καλημέρα. Συγκλονιστική παρουσία. Επόμενη γραμμή και τελευταία για το μισάωρο. Τελευταία, μην καλείτε άλλη. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Γεια σου, λέει. Καλημέρα, αδερφέ, που οδηγάς κιόλας. Κλείστο παράθυρο, σαν είσαι σε Φορτούνα είναι. Όνομα και ομάδα. Όχι, κλειστό είναι το παράθυρο, ανοιχτά ακρόαση εγώ, Κάρκη. Α, ωραία, ωραία. Δημήτρη, 844, Άρης και Λίβερπουλ. Άρης και Λίβερπουλ. Δεν θέλω εγώ με σένα, ρε φίλε. Γιατί? Ας τον αποφασίσω. Μια ερώτηση, ναι. Λοιπόν, μια ερώτηση. Μάριε, θα σωθεί φέτος United. Με Χάρι Μαγκουάιρ. Με Χάρι Μαγκουάιρ. Ούτε με Χάρι Πότερ δεν σώζεσαι. Με Χάρι Μαγκουάιρ. Κοίτα το χάλι σου. Άντε ρε χάμε. Θα πάρει κι άλλο πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, φίλε. Ξύπνα. Θα πάρει κι άλλο ο ΠΑΟΚ. Θα γελάνε όλοι μαζί σου. Εγώ αν ήμουν ο Ιβάν θα πήγα να πάρω τη Λίβερπουλ. Να κάνω πλάκα. Ο Φαντάικ το Χάρι Μαγκουάιρ τον τρώει πριν ξυπνήσει. Όχι ούτε καν για πρωινό. Λέω, σέκοψα για λίγο σοβαρό. Λέω. Σοβαρότατο είναι ο κύριος. Δεν θα την πει αυτή τη σαχλαμάρα, την είπες. Μας έδεσε μια χαρά ο δικός μας. Σαχλαμάρα για το Φαντάικ. Δηλαδή θεωρείς ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο καλύτερο στόπερ από το Φαντάικ? Όχι, είναι πάρα πολύ καλός. Ο Μαγκουάιρ είναι εκεί. Πάρτον εσύ. Είναι εκεί. Και κατεβάζει πλέον, κατεβάζει πολύ πιο ωραία την μπάλα. Ναι. Τελευταία δύο μάτς με Αγγλία έπαθα σοκ. Τους έκανε γιο η Κροατία. Μπορείτε να πάρετε τον Τζέρι Μαγκουάιρ από την ταινία, μπας και σωθείτε. Να κάνει και δικηγόρος, δεν είναι αυτός. Ναι. Γεια πες διακοπούλες, holidays. Με το Μάριο για να του ζητήσω επιτέλους. Σ' αγαπώ. Όταν βλέπει ποδόσφαιρο, θα του ζητήσω να είναι γυρισμένος με φάτσα στην τηλεόραση. Γιατί από ό,τι έχω καταλάβει όλα αυτά τα χρόνια, μάλλον είναι με πλάτη. Ωραίος. Άρα Ασλαμάς είσαι αδερφός. Από αυτή τη στιγμή είσαι αδερφός. Ωραία, θα περάσετε. Ασλαμάς 4, Παπαδόπουλας 2. Καλημέρα Δημήτρη, να είσαι καλά. Κλείνουμε. Ναι. Ο 501 είναι ο παδός του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει λιποθυμήσει τελευταίες δύο εβδομάδες με όσα τραβάει ο κόσμος του ΠΑΟΚ εδώ μέσα από Τσαλτίδη. Το διαβάζουμε και πάμε σε break. Καλά ρε παλιό σκουτέρι, πάλι πέναλτι στον ΠΑΠ. Χτύπαρε, θα ξανασηκωθούμε. Για μένα μάλλον. Χτύπαρε. Προφανώς για μένα. Χρωστάμε 2-3 μηνύματα ακόμη. Α, νομίζω... Όχι ρε, μάλλον στην Τσαλτίδη. Καλημέρα Αλάνια. Μάρι, μάλλον στο Τσαλτίδη αναφέρεται. Γιατί πού κολλάτε. Πάλι πέναλτι στον ΠΑΠ, ποινή δηλαδή για αύριο. Ναι, αλλά παλιό σκουτέρι όμως στο Τσαλτ, γιατί. Ναι. Μου κάνει Τσαλτίδη μετά, αλλά... Ο 169, καλημέρα Αλάνια.
Θέλω να πάω διακοπές με την κόρη της κυρίας που θα συνοδεύει τον Μάριο στις διακοπές του. Λέει ο Φαντομάς, θεϊκό μήνυμα, αλλά έτσι δεν μπαίνεις πουθενά. Και ο 899 λέει, θα έλεγα παπ, αλλά στην πιθανότητα να δω Μάριο να κάνει πέσιμο σε θεία, σε φαρμακείο, την ώρα που αγοράζει φάρμακα για αρθρίτιδα, παίζει να πλήρωνα κιόλας. Πάρ' τον μαζί σου, δεν πειράζει. Αραβούργημα. Μήνυμα αραβούργημα, αλλά δεν μπαίνεις κάπου. Δεν μπαίνεις κάπου. Το αφήνουμε έτσι. Διάβασε και το 2-11, Νίκος Πάοκος από το χώρι. Έρχεται σε τρεις δόσεις. Ναι, σε τρεις δόσεις. Στην ουσία είναι δύο μηνύματα. Προαναγγέλει το δεύτερο. Καλημέρα, παιδιά. Λοιπόν, να πάω με τον Μάριο και να κλαίει ο Παναγιώτης ή να πάω με τον Παναγιώτη και να πλαντάξει ο Μάριος. Έρχεται και δεύτερο μήνυμα. Το οποίο δεύτερο λέει, δεν πάω διακοπές. Τους ακούω και τους δύο στο ραδιόφωνο. Σαν ονειρεμένες, σε παρένθεση, διακοπές είναι και αυτό. Νίκος, ΠΑΟΚ, ασβεστοχώρη, δεν έχουμε πλέον λόγια για σένα. Νίκο, το εννοούμε. Δεν έχουμε λόγια. Επιστροφή στο στούντιο με αλλαγή ηχολήπτου και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ ευχάριστο γιατί μπαίνει ξεκούραστος για να περσάρει περισσότερο στη μεσαία γραμμή. Κοντά μας και πάλι η Δέλτα 360. Γιατί να σπουδάσεις ΜΜΕ και ήχο στο ΙΕΚ Δέλτα 360. Προσέξτε, δεν μιλάμε τώρα γενικά. Ήχο, έτσι, και ΜΜΕ. Για ποιο λόγο, δώστε λίγη προσοχή. Επίλεξε μία από τις ειδικότητες του τομέα ΜΜΕ και ήχου. Δημοσιογραφία. Αθλητική δημοσιογραφία, ραδιοφωνικός παραγωγός, μουσική τεχνολογία, ηχοληψία και πάρε κρατικό δίπλωμα. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε σύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό που ανανεώνεται συνεχώς. Λειτουργεί Delta Web Radio με εκπομπές σπουδαστών. Το ΙΕΚ Delta 360 διοργανώνει το διήμερο φεστιβάλ 360 Art Days για την ανάδειξη του έργου των σπουδαστών ΜΜΕ και ήχου. Ο τομέας ΜΜΕ και ήχου υποστηρίζει ενεργά μεγάλες εκδηλώσεις του κλάδου όπως το InEdit Festival και το Reworks. Έχεις τη δυνατότητα να συνεχίσεις σπουδές σου για έναν ακόμη χρόνο σε ένα από τα εξειδικευμένα προγράμματα μετεκπαίδευσης Advanced Audio Mixing και Mastering ή Web Social Journalism που προσφέρεται αποκλειστικά από το ΙΕΚ Delta 360. Οι αιτήσεις εγγραφών έχουν ξεκινήσει. Για να κάνεις την κράτηση της θέσης σου, μπες τώρα στο www.delta360.gr ή επισκέψου τη σχολή από κοντά. Οι εκπαιδευτικοί σύμβουλοι είναι στη διάθεσή σου καθημερινά από 9 το πρωί ως 9 το βράδυ για να σε ενημερώσουν αναλυτικά για τις ειδικότητες για τα προνομιακά δίδακτα που ισχύουν αυτή την περίοδο. Λοιπόν, περιμένει ήδη μια γραμμή. Υπάρχουν μηνυματάκια 2310-287-88. Επαναλαμβάνω, αύριο Μάριος Ασλαμής goes solo. Καθώς υπάρχει μια ακόμη τιμωρία σε Παναγιώτη Παδόπουλο από Ζαλτίδη, γιατί πολύ απλά συμπεριφέρεται με όχι την απαιτούμενη ευσέβεια στον Άρη και στις ειδήσεις μετέδιδε ο Χρήστατος από την Ολλανδία. Και φυσικά τρέχει η κόντρα διακοπές. Θες με Ασλαμά ή θες Παπαδόπουλα. Απαντάς έναν από τους δύο. Με ποιον θα πήγαινες τις βασικές σου διακοπές. Με Ασλαμά ή με Παπαδόπουλα. Ας φέρουμε σε δύσκολη θέση και τον Χρήστο τον Γκιώση. Με ποιον θα πήγαινες. Με Ασλαμά 5-2. Φαντάζομαι δηλαδή η απογοήτευση ζωγραφημένη στο πρόσωπό σου, ρε φίλε. Μπράβο, ρε Κιώση. 5-2 και πάμε στη γραμμή. Καλημέρα. 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 Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, παλικάρι. Ρωμανίστα. Ρωμανίστα από τη Δυτική Αττική. Αν θέλεις, ψηφίζεις και εσύ, παλικάρι μου. Λοιπόν, θα απαντήσω. Άσε. Λοιπόν, θα απαντήσω και τέτοια. Ας τον κύριο να μιλήσει. Περίμενε. Το Παπαδόπουλο θα τον έπαιρνα στα χωριά από όπου κατάγομαι αρχαία Ολυμπία, εκεί που αυτό το καιρό είναι τίγκα στα πανηγύρια. Θα τα πρέναμε σβάρνα όλα, θα τρώγαμε 10 κοπάδια γουρνοπούλες, ένα αβιτίο μπύρα θα πίναμε. Σχόλιο κι όσοι, σε αυτά εδώ που είπες, ο Παπαδόπουλος θα κοιμόταν σε όλα. Έλα ρε φίλε, τι στο φαγητό και στην πύρα δηλαδή. Θα κοιμόταν στο λέω εγώ. Καταρχήν, ρώτησέ τον, σε παραδέχομαι, μπράβο. Μπράβο, σε παραδέχομαι. Ρώτησέ τον, πώς λέγεται εκεί πέρα το σιρινό, πώς το λένε στα μέρη αυτά, πώς το λένε, ρώτα λίγο. Και ρώτα τι κρέα σερβίρουν λέει ο Κιώσης. Ρώτα, πες, πώς το λένε. Απλά σιρινό, εντάξει, το λες θα πάω στον παγιδές. Πώς το λένε, πες το. Το συντηρούνε ρε παιδί μου, ναι. Ναι, πώς το λένε, ρώτησε τον, πες του το. Για πες Παπαδόπουλα. Δεν γνωρίζω. Δεν απαντώ. Γουρνοπούλα, το λέω εγώ. Θα φας εσύ γουρνοπούλα. Ενώ εσύ. Έφαγα πέρσι. Λατρεμένο. Το φεϊκό φιλέ είναι τη γαρίβα. Ποια? Πώς?
Τσιγαρίδα. Ναι. Α, τσιγαρίδα. Πώς είναι η τσιγαρίδα, για πες μου λιγάκι. Το συντηρούν στο λίπος, στο κρέας. Τι? Και το τηγανίζουν. Το λίπος. Πω. Ναι ρε φίλε, και γίνεται άσχημα πάνω. Άσε, πάρ' το Μάριο. Λίπος τηγανιτό. Από όλα αυτά, ο Παπαδόπουλας. Πάρ' το Μάριο. Δηλαδή... Με το Μάριο φίλε, είναι για να πας διακοπές σε τίποτα γιαματικά λουτρά. Να κοιμηθείς το βράδυ 10 η ώρα. Να ξυπνήσετε το βράδυ, το πρωί, κατά τις 6, εκεί που σηκώνονται οι γιαγιάδες και κάνουν το μπάνιο και να το βλέπεις εκεί να κάνει το καμάκι. Εκεί, σε παραδέχομαι. Ωραία, σε παραδέχομαι. Ψήνομαι για ειδιψό πάλι φέτος. Ψήνομαι για ειδιψό. Δεν κοροϊδεύω, σοβαρά. Και έχει, ξέρεις τι καμάκι έχει. Θα κατέβεις Αθήνα, μήπως θα πάρεις Καλαπόρτου, τέτοιο. Ναι, για... θες να βρεθεί, θα μείνω... Βασικά θα μείνω Πειραιά βράδυ. Ωραία, αυτές θα πούμε άμα είναι. Άσε λίγο το τηλέφωνο σου στη Μαριλίζ. Μπορώ να σου στείλω και μήνυμα τώρα, άμα θες. Τόσο πάνω. Α, στείλε, ναι, στείλε. Οκ, okay, στείλε. Να έγινε το ρωμανίστα. Δεις, εντάξει. Έγινε ρωμανίστα, στείλε. Έγινε ρωμανίστα. Έγινε. Παλικάρι μου, να είσαι καλά. Καλή και εγώ πες. Έγινε. Καλά. Ευχαριστούμε. Επόμενη γραμμή. Δεν υπάρχει. Μπορείτε να καλείτε. Μηνυματάκι που είμαστε, Παναγιώτη. Είμαστε στο Νίκος Πάκοβος, στο χώρο διαβάζω. Θα το μάθω ξανά στη λογική. Πάμε στο 198. Επίσης, διακοπές με Μάριο. Για μουσικές και ποδοσφαιρικές συζητήσεις, αλλά κυρίως για να σε δω στην αναζήτηση της καλύτερης πατούσας στην παραλία. Η καλή μέρα, εκεί πέρα κόβεται, στείλε τη συνέχεια. Θες να πεις από το πρωί, φαίνεται, αν είναι αυτό μην το στέλνεις. Αν είναι κάτι άλλο, η καλή μέρα, α όχι. Καλημέρα. Η καλημέρα, και είχαμε συζήτηση καλημέρα τώρα με τον Παναγιώτη, εδώ στο διάλειμμα. Υπάρχει πρόβλημα εδώ πέρα. Λοιπόν, τεράστιο μήνυμα, κάνεις αναφορά θεϊκή βασικά. Περίμενε, βάζω. Βάζω, γράφω. Είμαστε αυτή τη στιγμή 6-2. Ασλαμάς 6, Παπαδόπουλας 2. Μιλάμε, πάει για πανολεθρία. Πάει για πανολεθρία. Πιο μεγάλο καλαμπούρι από ό,τι έκανε η Πανάθα Εψέ στο Ρότερνταμ με την Φάενορντ. Λοιπόν, η αναφορά στην πατούσα. Εννοείται. Αρρώστια. Πατούσα από την άμμο με κολλημένους μύκητες και τέτοια. Αρρώστια. Λοιπόν, το κομμάτι με αφορμή το μήνυμα του Duncan, μόνο ένα βρετανόσκυλο μπορούσε να κάνει τέτοιο χιούμορ. Καλιφόρνια Ουμπεράλες. Ο Ασλαμής είμαι. Και εγώ με τον Παπαδόπουλα θα πήγαινα. Μόλις έγινε το σκορ 6-3. Μειώνω. Μια ζωή ξεχνάω. Εσύ πες μου ποιος είναι αυτός. Ποιος είναι αυτός. Ποιος. Δεξιά που μιλάει κάτω. Όχι το δημοσιογράφη, καλεσμένος. Να μου πεις ποιος είναι. Α, δεν ξέρω. Χρήστο, πραγματικά τι κάνει εδώ. Κάτι με αυτοκίνητα είναι αυτός. Λίγο. Δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε. Δεν οδηγάει. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν οδηγάει σαν και σένα. Δεν με ενδιαφέρει ο οδηγητής τον άλλο, ρε φίλε. Δεν με ενδιαφέρει. Τέσσερις τροχή, τι είναι. Παιδιά, μόνο αν σας το περιγράψω θα τον βρείτε. Μιλάει. Μιλάει τύπος. Περίπου 60 ετών καλεσμένος στο στούντιο στο Sky. Γιατί να προσέχουμε τώρα καλοκαίρι στην οδήγηση. Ο οποίος έχει φαλάκρα. Λίγο περίεργη αλόκοτη, με μακρύ άσπρο μαλλί, γύρω-γύρω κυρίως προς τα πίσω. Ο Μενώτη είναι. Και ξαρακιανός αδύνατος. Με έντονα φρύδια. Mm. Ποιος είναι, ρε παιδιά, θα το βρείτε την περιγραφή. Ναι. Ο πρώτος που θα το βρει, ζευγάρι γυαλιά ηλίου Opticon Express. Άντε, μπράβο. Ξαναδώσετε. Μιλάει τώρα για οδήγηση, στον Sky καλεσμένος, ξαρακιανός αδύνατος, έντονα φρύδια, φαλάκρα, κυρίως. Κούτελο που πάει προς τα πίσω και γύρω γύρω μακρύα τσούρμπαλο άσπρο μαλλί. Παντελώς άγνωστο. Ποιος είναι. Ξεφτελίστε Παπαδόπουλα. Ποιον δεν ξέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτός ο άνθρωπος κρατάει τιμόνι και οδηγάει. Ναι, ναι, και είναι επαγγελματίας. Ναι, ναι, είμαι. Μιλάμε για τραγικά πράγματα τώρα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Τραγικά πράγματα. Ρωμανίστα δεν υπάρχεις. Ναι. Στέλνει το κινητό του στην οθόνη. Ο Ρωμανίστα στέλνει πάντα στην οθόνη, τα πάντα όλα, έτσι. Και στέλνει το κινητό στην οθόνη. Να σε καλά, ρε Ρωμανίστα. Ρωμανίστα, αν μπορέσω, αν προλαβαίνω, έτσι. Θα σε πάρω να δούμε, αν προλαβαίνουμε. Εντάξει. Γραμμή. Γραμμούλα. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Ρε φίλε, τα ίσα τώρα. Με μια ελιά στο κούτελο και τα μαμάτια αυτά τα γουλωτά, δεν είσαι ίδιος εσύ. Ο Φερέιρα. Όχι, εσύ. Αυτόν που περιγράφεις τώρα, τον είδα, με μια ελιά στο κούτελο και με τα μάτια έτσι γουλωτά, δεν είσαι ολόιδιος. Αρκετά, αλλά το γνωρίζεις, μήπως το γνωρίζεις τον κύριο. Μετά από 15 χρόνια, σκέψανε αυτός. Ναι, έχει το άσπρο μαλλί γύρω-γύρω. Ναι. Λοιπόν, Τακινάρτη, ποιος είναι, ποιος είναι. Ούτε εσύ τον ξέρεις. Δεν ξέρω, εγώ κατευθείαν τον Μπουρπουπού σκέφτηκα εσένα και αυτόν. Ναι. Εντάξει, σοβαρά, σοβαρά, δεν ξέρεις ποιος είναι. Φυσικά δεν ξέρω. Αν είχες
Ναι, ρε, είναι. Εντάξει, 17 Νοέμβρη, εντάξει, ο Κουφοντίνας. Τι λέει, τι είναι, όντως, δεν ο Κουφοντίνας. Περίμενε, ο Κουφοντίνας καλεσμένος στο Sky. Και να μιλάει. Φίλε, να το δούμε και αυτό, να την κλείσω την Ελλάδα. Δεν στη ματιά του, τα μάτια του. Όντως, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, είναι πολύ Κουφοντίνας. Σημασία, είναι παντελώς άγνωστος ο Κυριούλης. Παντελώς άγνωστος, παιδιά, δε. Παντελώς άγνωστος. Παναγιώτη, διακοπές. Πρέπει να έχεις στην πλάτη του 32 εκατομμύρια ώρες ράλι Ακρόπολης. Τώρα ξυθήκαμε. Για πες μας. Ναι, ναι. Εντάξει. Παναγιώτη, γουστάω, παιδί μου, να ήμουν μαζί σου σε ένα πιτσόμπαρο, μια εβδομαδούλα. Βουτιά, πιτσόμπαρο, τεκίλα, άσπρη κίτρια μαγούστα. Τεκίλα τη συγχαίρομαι, φίλε. Κάτσε, είχε ψηφίσει προηγουμένως αυτός. Όχι. Όχι. Τεκίλα τη συγχαίρομαι. Μειώνει ο Παπαδόπουλας με ψήφο τα Κινάρντι. 6-4. 6-4, ενώ τα γυαλιά πάνε. Τα γυαλιά πάνε στο Ιβιτσόσκυλο. Σίγουρα τον Τάσο η Αβέρη Μαρκουίζο έχουνε. Σκάι είσαι. Λέει το Ιβιτσόσκυλο, είναι ο Τάσος Ιαβέρης φυσικά από τους κορυφαίους Ευρωπαίους οδηγούς ραλί. Πάρετε δε κουφοντινίζει ρε παιδιά. Ναι, αρκετά, 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 ναι. Ο Ιαβέρης. Αρκετά. Ωραία, έγινε τα Κινάρδη, κλείσει γιατί δεν θέλω το καλό. Ιβιτσόσκυλο, απλά αν θες να πάρεις γυαλιά, κάλεσε τώρα στην Μαριλίζ. Δεν μπορούμε να στείλουμε Ιβιτσόσκυλο, θα μας κυνηγήσει ο άνθρωπος, έτσι. Κάλεσε τώρα αν θες γυαλιά. Αυτός δεν είχε κερδίσει γυαλιά ρε, πριν μια. Και τι, αν ξανακερδίσει, τι έγινε, τι να το πούμε, μην πας. Καλά, όχι, δεν εννοώ όμως πριν 2-3 μήνες. Εντάξει, νομίζω εντάξει. Τελευταίο. Α, στέλνει ο άνθρωπος, εσύ λες. Άμα είναι με αυτή τη λογική, μη στείλει το Βιτσός, μη στείλει ο ένας, μη στείλει ο άλλος. Ξαναστέλνει ο άνθρωπος, κερδίζει. Ρε φίλε, τώρα, άμα να στείλει. Το φέρει σε δύσκολη θέση, αν του λες, μην πας, ρε φίλε. Τι πράγμα είσαι εσύ. Η Βιτσόσκυλο, πάρε τώρα στη Μαριλίζ. 23-10-287-888 και δήλωσε ονοματεπώνυμο. Είσαι γατόνι από την περιγραφή μόνο, βρήκε τον Ιαβέρη, το Τάσο το θυμάμαι, το Μαρκουίζο το έχω ξεχάσει. Ναι, το έχω ξεχάσει, ναι. Ορίστε. Μάριε, συνοδηγός ήταν στα ράλι, λέει ο Αντώνης Κασάνδρου, ο Ιαβέρης. Όχι Αντώνη. Όχι Αντώνη. Εγώ πιστεύω Αντώνη. Άλλο αν ξεκίνησε πρώτα 2 χρόνια ας πούμε. Και εγώ προξενήσω τι σχέση. Όχι ρε, ο Ιαβέρης. Ναι. Τι λέτε ρε παιδιά. Για να στο λέω, Αντώνης Κασάνδρου. Τι λέτε ρε παιδιά. Και ραλί και, και ανάβαση. Ανάβαση Ριτσόνας. Πω, ανάβαση Ριτσόνας. Τι ωραίες στιγμές. Μουά, μαγικές. Εντάξει. Ο οποίος Ιαβέρης, ο οποίος Ιαβέρης έτρεσε κατά 80% με τι αυτοκίνητο, Χρήστο Κιώση. Opel Vectra. Αγαπημένο. Αγαπημένο. Αγαπημένο Ιταλικό. Αγαπημένο Ιταλικό. Μυραφιόρι. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Ό,τι πατάτα μπορεί να την πετάει. Αλφα Ρωμαίο. Με Τζουλιέτα. Τζουλιέτα ή Τζούλια, ρε πώς είναι. Τζούλια. Μακρινάρι μπροστά και κοντούλα κοφτή πίσω. Την είχα και σε αυτοκινητάκι. Γεια σου ρε Λορομπριτζίτα. Πού την είδε. Εμφανίστηκε. Αναφέραμε κάτι για σένα από την προηγούμενη εβδομάδα. Προχθές, ο Παναγιώτης θυμήθηκε. Πάμε ακροατή, γιατί εμφανίστηκε μήνυμα από μία από τις πιο καυτές γυναίκες στην Νότια Ευρώπη, την Λολομπριτζίτα. Καλημέρα. Έλα, πει να ψηφίσω το θρηλυκό Μάριο να πούμε. Σ' αγαπώ. Γιώργος Αργιανός. Σ' αγαπώ. Αυτή τη στιγμή 7-4 προηγείται ο Σλαμάς. Έχει να βγει 2 χρόνια και με αγαπημένο Γιώργο Ιταλό, οπαδό του Ολυμπιακού και του Άρεος. Όχι Ιταλό. Σωστά μιλάς, βασικά του Άρη και του Ολυμπιακού. Του Άρη και του Ολυμπιακού. Υπάρχω, συγγνώμη εγώ. Όχι, συγγνώμη, σε παίρνουμε τον τρισάθλιο. Sorry, Γιώργος από το κέντρο, οπαδός του Άρεος και συμπαθών του Ολυμπιακού. Και έχω μάθει ότι ο Ματέο Γκαρσία λέει, είπε ότι απέρριψε την πρόταση του ΠΑΟΚ γιατί θεωρώ ότι φέτος ας πούμε θα τερματίσει τρίτος. Ναι, και εγώ το άκουσα. Δεν θα πει ο Σάμιος Λίνκ. Αφού το είπε και ο αριθμολόγος. Τι... Και εγώ το άκουσα αυτό. Ακούς, Μάριε, ναι, όποτε περνάω ρε φίλα από το Μακεδονία Παλάς, ναι. Με ρωτάνε οι κυρίες πότε θα έρθει ο Μάριος να δει τις πατούσες μας. Δηλαδή, έχω φτάσει στο σημείο να προσέχω αν το δεύτερο δάχτυλο είναι μπροστά από το πρώτο. Έχει κάτι κυρίες εξαιρετικές, να ξέρεις. Και λέει πότε θα περάσει ο Μάριος, έτσι κάνουμε διαγωνισμό πατούσας. Αυτό που λες Γιώργο όμως για το δεύτερο δάχτυλο είναι χούι του τέτοιου, του Ζαγόρα. Α, εγώ έχω μάθει το κόλλησε ο Σλαμής να πούμε. Α, λες, Του Ζαγόρας να πούμε είναι τουλάχιστον
Εντάξει, είναι αρκετά νεότερος. Ο Σλαμής είναι πιο έμπειρος, ας πούμε. Ναι, εννοείται. Ο Μάριος είναι πιο έμπειρος. Σε πατούσα, πατούσα, φτέρνες, καμάρες και μασχάλες έχουμε εντρυφήσει, ρε φίλε. Έχουμε φάει τα νιάτα μας. Δεν μου λες, από το ξενοδοχείο περνάς καμιά βόλτα. Δεν περνάει. Από το ξενοδοχείο. Γιατί δέχεται και το χορηγό τώρα, δεν είναι. Δηλαδή διαφημίζει το Opticon Express, παιδί μου. Γιατί και ένα-ένα. Από το ξενοδοχείο μπροστά περνάω περίπου τρεις φορές τη μέρα. Άρα και που μπαίνει. Μέσα, λέω, μέσα ναι. Από τη μέρα που το πήρε ο Ιβάν δεν έχω πατήσει. Εγώ λέω ότι πήγε. Κάτσε ρε φίλε, αφού έχετε και το χορηγό τώρα, το Opticon. Εγώ και τι έγινε, τι να κάνω. Πήγα έτσι μέσα, το είδα, το μαγαζί είναι καταπληκτικό. Ναι. Και δεν γνώρισα ότι ο Αντώνης έχει και δεύτερη κόρη. Έχει μια κόρη εξαιρετική, Θεοδώρα, 17 χρονών. Έτσι, πολύ ωραίο κοριτσάκι να πούμε. Ο Δημητριάδης. Ο Αντώνης, ναι. Ο Αντώνης. Ο Αντώνης είναι. Στην Παύλου Μελά την γνώρισε. Ο Αντώνης. Ο ίδιος. Είναι στη Μακεδονία Παλά. Στην Παύλου Μελά είναι μεγάλη. Ο ίδιος είναι πολύ ωραίος και η διατροφή που κάνει και το σώμα που έχει τον ζηλεύει ο μέσος Έλληνας 19ης. Γιατί κάποιοι άλλοι τρώνε μπιφτέκια γεμιστά με γύρω. Και είναι υπέροχη και η σύζυγός του. Και φυσικά έχουν πανέμορφα παιδιά, εννοείται. Ναι, εννοείται. Ναι, και πολύ στιλάτη. Εγώ τον Αντώνη το γνώρισα πριν 20 χρόνια, όταν έκανε εξής τα καλυστία ο Βορεινός. Ξέρεις ο Βίλος ο Ραντόπουλος, ξέρει το Βορεινό. Ο Βορεινός, ναι. Και έβαζε ρε παιδί μου διαφήμιση ότι είχε μόνο την Παύλου Μελά και πήγαινε, ας πούμε, και ήταν χορηγός και ήταν και στην Επιτροπή των Καλυστίων, στην εξωτική Χαλκιδική. Γιώργο, άκου να σου πω κάτι, Γιώργο. Τι έχω πει για σένα σε ανύπτυχη χρονική στιγμή. Εσύ, το ότι δεν είσαι μια κομπή εδώ πέρα στο Λίμπερο, μία ώρα την ημέρα, κάθε μέρα, με κουτσομπολιά. Ναι. Ειδικά του κέντρου της πόλης, είναι μεγάλη αδικία. Ναι. Έλα στο Λίμπερο. Τα σχόλιά σου που έχεις κάνει για μένα παλιότερα στο Rock Radio, για το Βακάρο που είπες, για Nitrax, αυτά που έχεις πει, χίλια δυο, για Zoo Radio, δεν υπάρχεις. Δεν υπάρχεις. Και σε απολαμβάνω στο Ζαγόρα το μεσημέρι, σε λατρεύω, δεν υπάρχεις. Ναι, καλά, εκεί κάνουμε κουλιαμά, βγαίνει και ο Γουίλι έτσι τσιγκλίσει και... Γίνεται καλός κουλιαμάς. Καλά, ο Γουίλ είναι θεότητα, δεν υπάρχει. Θεότητα, ναι. Ο Γουίλ πρέπει να έχει εκπομπή, να πούμε. Ο Γουίλ είναι θεότητα. Ναι, αλλά βγήκε και είπε ότι ο Πάοκ δεν θα μπει στα πλέον και βγήκε χθες το Πάοκ Τσάκη Βαζέλα 2020 και τα άλλαξε και λέει δεν θα βγει στην οκτάδα και κάτι τέτοια τα μπέρδευε. Κατάλαβε τι γίνεται. Αυτό είναι κάτι μεταξύ του. Πρέπει να τα βρουν αυτό το στοίχημα, δεν ξέρω τι. Τζορτζ, πρέπει να κλείσουμε. Ωραία, Γιώργο, πρέπει να κλείσουμε, παλικάρι μου. Να είσαι καλά, υπέροχη. Βάλε ψήφο σε να μην ξεχάσει. Εγώ δεν θέλω να είμαι δίκαιο. Την έβαλα. Μήνυμα θαλαμοφύλακα. Με Παπαδόπουλα διακοπές. Το σκορ γίνεται αυτή τη στιγμή 7-5. Ασλαμάς 7, Παπαδόπουλας 5. Πρώτον, γιατί θα έχει βοτκάρες όλη τη μέρα. Αυτά είναι. Δεύτερον, γιατί δεν θα αλείψει ποτέ βούτυρο στο ψωμί στο πρωινό. Θαλαμοφύλακα, σ' αγαπάω κάθε μέρα και περισσότερο, εννοείται. Έλα, διάβαζε Λολομπριτζίτα. Λολομπριτζίτα, ναι. Παιδιά, επειδή πολλοί δεν την ξέρετε, έχει καιρό να εμφανιστεί. Ναι. Δεν έχουμε γνωρίσει. Ναι. Από ό,τι μας έχουν πει, είναι μια γυναίκα κάτι παραπάνω από καυτή και εντυπωσιακή. Δηλαδή κάτι πάμελα, μάμελα, σάμελα, τη στέλνει για παραθέρηση. Η οποία έστελε μηνύματα πριν 3-4 χρόνια. Άρη μου, πότε θα βγει μέσα από τον Όλυμπο, κάτι τέτοιο. Είναι φόλα Άρης και μένει στους πρόποδες του Ολύμπου, ναι. Σε ένα πανέμορφο σπίτι, υποθέτω όχι μόνη της. Λέει λοιπόν, με τον παπα. Που πάμε σε άλλο μήνυμα. Εννοείται. Άρα κακομύρη. Εμένα διάλεξε. Με τον Παπαδόπουλο θα πήγαινα, αν και αγαπώ Μάριο. Δεν πειράζει. Με μένα προκυμάει. Κάτσε, αυτό το κρατάω, το ξαναλέω. Ναι. Αν και αγαπώ Μάριο. Αν και αγαπώ Μάριο. Αν και αγαπώ Μάριο. Για τρελές πεζοπορίες, σαν εκδίκηση για την ηρωνία σου στα μηνύματά μου. Όχι. Περικίτρινου. Περικίτρινου. Κόβεται εκεί πέρα και βγαίνει ένα ου. Συγγνώμη, Λολομπριτζίτα. Λίγο τα μπέρδευσες. Ναι. Πεζοπορίες εδώ εγώ. Σαν εκδίκηση, ρε, γι' αυτό το λέει. Α, θα για πάρει μαζί σου, λέει, έτσι θα πάω μαζί, θα κάνεις τέτοιο. Για τον κίτρινο Θεό, κάτι τέτοιο. Ναι, Λολομπριτζίτα. Ωα, καλά να είσαι. Λολομπριτζίτα, Παπαδόπουλας, η πιο μεγάλη του πεζοπορία είναι από εδώ στο μηχανάκι. Α, όχι, θα πάω στην Κοντοβασιλίσσα, πώς τη λέγαζε την εκκλησία. Άστο. Άσε ρε χαμένε. Άστο. Άσε ρε τώρα. Άστο. Κάναμε τώρα, έχει περίπου 1,5 μήνα. Α, μεγάλη χαρά μας που στείλε μήνυμα, ρε φίλε. Μετά από χρόνια έχει να στείλει. Δύο χρόνια σίγουρα. 1,5. Σίγουρα. 1,5 με 2 εκεί. Ναι. Κάτι, είχε στείλει κάτι πριν κάνα χρόνο νομίζω. Θα ένα ξαφνικό. Δεν υπάρχει. Κάθε πρωί. Κάθε πρωί δεν υπάρχει. Λοιπόν. Εννοείται με τον Πάντζο διακοπές. Πάντζο ποιος είναι? Έγραψε 7-6 εκεί πέρα. Ναι, το έχω κάνει. Κάνω τώρα 7-7. Με σένα Ασλαμά μόνο κάτι αγγλάκια θα πάνε. Κώστας πρώην USSR. Ρεσί, τι εμπάθεια είναι αυτή. Πρώτη φορά στέλνει μήνυμα ο Κώστας από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Και άλλη φορά έχει στείλει. Δεύτερο είναι.
Πότε, ρε. Έχεις την πυρκάγια δύο εβδομάδες. Ούτε για πάω. Έλα τώρα, εγώ θυμάμαι. 7-7 αυτή τη στιγμή. Και αν θέλαμε κανένα πεντάλεπτο ακόμα, ω, σκόνη θα τρώγε. Ασλαμάς 7, Παπαδόπουλας 7, μεγάλο ντέρμπι. Ίσως να συνεχιστεί αύριο. Που θα κάνω εδώ μόνος και δεν κλέβω εγώ. Κατάλαβα τι έχει να τα γυαλιά είναι polarized. Μόνο τότε θα πάρω τηλέφωνο. Να ξέρεις, Ασλαμή. Όχι. Σήμερα δεν είναι polarized γιατί δώσαμε δύο. Αύριο. Για polarized μπαίνεις αύριο. Αύριο θα δίνουμε γυαλιά polarized που τα έφερε πριν από περίπου 25 μέρες το Opticon Express. Τα δίνει 150 ευρώ και θα είναι η πρώτη φορά που θα δώσει τέτοιο δώρο. Γιατί μέχρι προχθές ή έπαιρνες τον 60 κούτρα ή τα polarized με 30-35 ευρώ. Τώρα θα τα δώσει κουτρόμπεις. Αύριο θα τα δίνω που θα είμαι μόνος. Έτσι, χωρίς quiz τίποτα. Απλή συμμετοχή. Κάτσε καλά γυαλιά. Παιδιά, δεν κάνω πλάκα. Μου έκανε κάτι τρικάκια. Μου έδειξε εικόνες και αντικείμενα χωρίς τα γυαλιά αυτά και με τα γυαλιά αυτά. Άλλη πραγματικότητα. Πραγματικά. Και μου έκανε ένα πείραμα με παρκαρισμένο αυτοκίνητο απέναντι στην Παύλου Μελά που το χτυπούσε ο ήλιος. Παναγιώτα, πάτε πλάκα. Σου δίνω το χέρι μου, κέρδισες 8-7. Διάβασε και το μήνυμα του Batman. Συγγνώμη, σε αγαπάμε ακόμη. 007. Καλημέρα! Α, 007. Ναι. Α, δεν το είδα αυτό εγώ, συγγνώμη. Ναι, καλημέρα! Διακοπές με Μάριο, ό,τι και να γίνει. Όχι, ό,τι και να γίνει. Και ό,τι γίνει, σαν να λέει. Διακοπές με Μάριο και ό,τι γίνει. Με βάρκα την ελπίδα δηλαδή. Batman, συγγνώμη, σε αγαπάμε ακόμη. Αν βρούμε και την Μπούντου στο δρόμο μας, δεν θα πούμε και όχι. Μάριε, εσύ, εγώ και η Μπούντου. Η Μπούντου, εγώ και εσύ. Εσύ, εγώ και η Μπούντου. Εσύ, η Μπούντου και εγώ. Μέσα, το σκορ μόλις έγινε 8-7. Έχασα, κύριε. Έχασε, ιτήθηκε από ομοϊδεάτη του. Δεν πειράζει. Από παοκτσάκι άρρωστο. Αλλά το λιλομπριτζιντάκι μου... Έστειλε. Λέει αγαπώ Μάριο. Δεν έχει σημασία, με μένα θα πηγαίνω. Βαριέται με. Λέει αγαπώ Μάριο. Όπως οι θείες αγαπάνε τα λήψια, ρε φίλε. Έχεις πρόβλημα όρασης, αγόρι. Όπως οι θείες αγαπάνε τα λήψια, έτσι, ρε φίλε. Δεν ξέρεις να διαβάζεις. Προτιμάν με τους ίδιους να πάνε διακοπές. Αγαπώ Μάριο. Εντάξει, σαν παιδάκι σε βλέπει, ρε παιδί μου. Α, παιδάκι τα αγαπά. Μην τρελαίνεσαι. Τι φλόρος είναι αυτό στο Sky. Ο Βούτυρος, ο Αμερικάνος κολέγιο μπασκετμπολίστας. Ωραίος, στιλάτος. Τελείωσε κολέγιο. Βγαλμένος από τον Duke. Σαν τεσάρι του, σαν τριαροτεσάρι του Duke. Κάτσε καλά. Αν είχε πιο λίγα μαλλιά, δεν νομίζω θα είναι ο. Λοιπόν, Ασλαμάς 8, Παπαδόπουλας 7. Έχασα. Επειδή θέλω να είμαι δίκαιος, θα το συνεχίσουμε και αύριο. Άντε, ωραία. Εγώ δίνω ευκαιρία στον Παπ. Δίνω ευκαιρία αύριο, μπας και σοφαρίσει ή απλά μειώσει. Τι καλός που είσαι. Έτσι. Να δούμε. Και θα δίνουμε αύριο και δύο διπλές προσκλήσεις για το live του Χρήστου Θηβαίου. Στο θέατρο Κήπου, μαζί με δύο νέους υπέροχους μουσικούς. Αύριο βράδυ είναι το live στο θέατρο Κήπου, στην καρδιά της πόλης. Ωραία βραδιά θα είναι στη μουσική. Ωραία βραδιά. Λοιπόν, αδέρφια, να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον κύριο Δασκαλάκη. Ευχαριστούμε Χρήστο Κιώση που έκανε πραγματικά τα μαγικά του στα τελευταία 13-15 λεπτά της εκπομπής. Και όλους εσάς που συμμετείχατε είτε τηλεφωνικά είτε μηνυματικά. Και κυρίως αυτούς που δεν συμμετείχαν και ξέρουμε ότι είναι πολύ εκεί έξω. Το νούμερο του Ρουμανίστα να γράψω, θυμισέ μου. Ναι. Πιπερών, σου έρχομαι. Ονειρικός μου σακάσεψε. Από το πιπερόν. Ονειρικός μουσακάς που δεν είναι αγαπημένο μου φαγητό, πολύ ελαφρύς και νοστιμότατος, το πιπερόν ζωγραφίζει. Γεωργίου Παπανδρέου 25. Για μένα ήταν, είναι και θα είναι ανθέων. Δεν έχω το παραμικρό με τον γέρο της Δημοκρατίας που έστελνε εξορία τους κομμουνιστές. Γιατί το γέρο Δημοκρατίας μιλάμε. Αλλά εγώ από συνήθειο το λέω ανθέων 25, τηλιβεριά 2310 868 868. Άιντε να έχουμε μια bloody rocking day.